Καλό μεσημέρι. Σημερινό μας θέμα, οι αγωνιστές της ζωής που τα κατάφεραν. Γιατί ξέρετε, σημασία έχει να παίρνουμε εκείνο το δρόμο που κάποια στιγμή μας ανεβάζει σκαλοπατάκι-σκαλοπατάκι και κάπου φτάνουμε. Δεν έχει σημασία αν πάντα φτάνουμε στην κορυφή. Σημασία έχει να κάνουμε αυτά τα μικρά-μικρά βηματάκια που μας κάνουν να νιώθουμε καλά. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ όλους που είστε σήμερα εδώ. Σιγά-σιγά θα μιλήσουμε, θα τα πούμε. Τα τηλέφωνα της εκπομπής Θωμά μου, ερωτά μου είναι το 211-189-1970 και 71, γιατί εμείς έχουμε μια σχέση χρόνων και αυτά πρέπει να τα λέμε στον κόσμο, γιατί λέμε αλήθειες αυτήν εδώ την εκπομπή. Εντάξει. Καλεσμένη μου σήμερα για αυτό το θέμα, ένα κορίτσι κοντό, πολύ. Κάναμε λίγο πριν που βγάζαμε κάποιες φωτογραφίες, λέγαμε λίγο να κατέβει, λίγο να ανέβει. Δεν μπορούσαμε να κρύψουμε τελικά το ύψος της. Είναι η Ραχίλ Μακρύ και ακούει από Βιβάλντι μέχρι Παντελίδη. Και έτσι θα την υποδεχτούμε. Ραχίλ μου. Θέλω κοντά σε να ξαναγίνεστε μαζί πως αποφιλίεται και εγώ το μαντιά γίνομαι. Αυτό το ύψος δεν κρύβεται, ούτε με τα κούνια, ούτε μετά την πολύ ωραία εκπομπή που είδαμε τον Πλούταρχο, νομίζω έπρεπε να βάλεις Πλούταρχο. Έγινες φαν του Πλούταρχου? Εννοείται. Θα άνοιγες και το μαγαζί? Να θέλω να μαζέψω τον κόσμο και να στείλω το λογαριασμό στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Όχι. Βεβαίως. Δεν θα πληρώσουμε εμείς τη δική σου διασκέδαση, Ραχίλ. Εκεί όμως οι πολίτες πληρώνουν τη διασκέδαση ορισμένων της κυβέρνησης. Μην ξεκινήσουμε έτσι. Εντάξει, κάνω πλάκα. Και λίγο χιούμορ. Μα εννοείται. Ραχίλ μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ. Τα έχουμε πει και στο γραφείο, ναι, πριν κάνουμε αυτή την τηλεοπτική συνάντηση. Γιατί πραγματικά ήθελα να σε γνωρίσω, ήθελα να δω ποια είσαι εσύ που μας αναστατώνεις στα social media, που γράφεις κάτι και αναπαράγεται παντού, που κρατάς μια τσάντα και είναι σαν να κρατάς πολλά διαμάντια, που εμφανίζεσαι, κάνεις μια φωτογράφηση και συζητιέσαι παντού. Συζητούν για σένα όλοι. Τι σε είχα παρατηρήσει, Ραχή? Εγώ ήρθα στην εκπομπή σου καταρχήν γιατί έχουμε κοινή πορεία οι δυο μας. Το ξέρω. Και αυτό ήρθα. Και γιατί πρέπει αυτή η πορεία κάποιων ανθρώπων να αναδεικνύεται για να μην βλέπει ο κόσμος το αποτέλεσμα, να μην βλέπει μόνο αυτή την εικόνα και νομίζει ότι όλα εύκολα έχουν έρθει. Να βλέπει και τη διαδρομή. Να βλέπει όλη τη διαδρομή και να ξέρει ότι πίσω από ορισμένους ανθρώπους, όχι όλους, κρύβονται κάποιες ιστορίες ανθρώπων που έχουν ξεκινήσει από πάρα πολύ χαμηλά, ας το πω. Κοινωνικά εννοώ, έτσι. Εμείς κάναμε μια κουβέντα μαζί και μου έριχνες τη μία βόμβα πίσω από την άλλη. Σου έλεγα πώς ξεκίνησες, μου έλεγες και σου έλεγα και πώς τα κατάφερες, πώς έφτασες ως εκεί. Μου έπιασες τα πράγματα από την αρχή και πραγματικά είδα ότι κάθε σου βήμα ήταν σκαλή-σκαλή για να πηγαίνεις παρακάτω. Μέχρι που συνάντησες και τον άντρα της ζωής σου, τον Ανδρέα, με τον οποίο ήρθατε και μαζί. Ναι. Και είδα ότι τελικά είσαι μια γυναίκα γυναίκα. Είναι αυτό που έλεγα πριν στη Χριστίνα τη Σταματάκη και την Έλενα Χάρη που είναι σήμερα εδώ, δύο γυναίκες, πολύ όμορφες. Και τους έλεγα ότι εγώ αυτή η γυναίκα που βλέπετε, που ξέρεις, τα λέω λίγο έξω από τα δόντια, όταν είμαι με το σύζυγο, είμαι λίγο πλεχτό. Κομπλέ, ξέρεις, όλα αυτά. Οπότε και οι δυναμικές γυναίκες απέναντι στους άντρες είμαστε λίγο κότες. Να εγώ τα λέμε όχι και αυτά. Εσύ δεν είσαι, το είδα. Έλεγε Ραχίλ και έλεγε αυτό το αποφασίζω εγώ. Να δούμε λοιπόν σιγά σιγά τη ζωή της Ραχίλ και να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί έχουμε πάει με την Κατερίνα Σουλιώτη. Ναι, η Κατερίνα εκεί. Μέχρι το χωριό. Για τα φτωχικά παιδικά φτιάξει χρόνια της Ραχίλ. Τι έχει φτιάξει? Δεν ξέρω γιατί έμαθα, έχει φάει όλα τα... Μετά το Πλούταρχο... Όλη τη λίμνη του χωριού, ας πούμε. Ραχή, μετά το Πλούταρχο με εξυπηρέτησε όλος ο Άγιος Παντελεήμονας. Πέρασα φίνα. Έτσι είμαστε εμείς οι Μακεδόνες. Η εξυπηρέτηση πώς ακριβώς είναι για σένα, Κατερίνα μου? Μα σαμπούκεν το λέω εγώ, κοινώς. Πάλι τσάμπα έφαγες? Τσάμπα, εννοείται. Ραχίλ Μακρύ πληρώνει. Α, πίτες. Το χωριό, το χωριό. Έφαγα πιπεριές φλωρίνης, μύδια, δεν πρόλαβε ο αδερφός σου.
Γαρίδες, κρεατικά και θαλασσινά. Γαρίδες με κρέας δεν πάει πολύ. Τα έφαγα εγώ, τα συνδύασα. Εντάξει, γιατί είναι και αυτό σοβαρό να το λέμε στον κόσμο. Τα συνδύασα εγώ, όλα συνδυάζονται σε αυτό το στομάχι. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Μάλιστα. Τους άντρες, τους έβαζες στο ίδιο στομάχι? Όχι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τη ζωή της Ραχήλ Μακρύ και αμέσως μετά έχουμε πολλά να πούμε. Ραχήλ Μακρύ, μια γυναίκα με έντονη προσωπικότητα και μαχητική διάθεση, λατρεύει τα τατουάζ, ακούει Παντελή Παντελίδη, έχει δηλώσει πως είναι ντίβα και εγκαζοφωνιάς και πως έχει δεχτεί μπούλινγκ μέσα στη Βουλή. Στις πρόσφατες εκλογές δεν κατάφερε να κερδίσει μια θέση στα έδρανα της Βουλής, ενώ η ίδια δηλώνει έτοιμη για το δεύτερο μεταπτυχιακό της. Ενέργεια, οικονομία, δίκαιο και στρατηγική. Οι πολιτικές εξελίξεις, καθώς και η θέληση και η επιθυμία των πολιτών, θα το κρίνει αν θα επανέλθουν ή δεν θα επανέλθουν. Η φωτογράφησή της στο περιοδικό You προκάλεσε πολλές αντιδράσεις, ενώ αγαπά τους παραδοσιακούς χορούς και δεν διστάζει να το δείξει ακόμα και μπροστά στις κάμερες. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Πτολεμαΐδα τον Ιούνιο του 1973. Ο πατέρας της, μηχανοτεχνίτης, δούλεψε σε τεχνικές εταιρείες σε Ελλάδα και εξωτερικό, ενώ αρκετές ήταν οι φορές που έμεινε άνεργος και η οικογένεια τα έβγαζε πέρα δύσκολα. Η μητέρα της εργαζόταν ως πολίτρια σε κατάστημα για να βοηθήσει τη Ραχήλ στις σπουδές της. Το παιχνίδι στις αλάνες ήταν η αγαπημένη της συνήθεια. Έκανε παρέα με αγόρια της ηλικίας της, ενώ σαν παιδί δεν ήταν ιδιαίτερα κοινωνική. Πήγαινε στο κατηχητικό και από τα 10 της χρόνια κουβαλά μαζί της μια εικόνα του Ιησού. Αναπολύτα ανέμελα χρόνια που η γενιά της μεγάλωνε με ασπρόμαυρη τηλεόραση μακριά από την τεχνολογία. Σε προσωπικό επίπεδο η Ραχήλ Μακρύ είναι παντρεμένη και μητέρα 2 αγοριών. Όπως θα πει, τρέχει από το πρωί μέχρι το βράδυ για να τα προλάβει όλα. Στερήθηκα τα παιδιά μου που είναι και σε μια ευαίσθητη ηλικία και χωρίς να αντιλαμβάνουμε υπήρξαν θέματα έλλειψης που δημιούργησαν κάποια θεματάκια που προσπαθούμε να επιλύσουμε τώρα. Η φιλία ξεκίνησε πριν από 16 χρόνια. Ήμασταν σε φοιτήτριες σε ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξειδίκευσης το 1999. Στην πορεία χωρίσαν οι δρόμοι μας μετά τις σπουδές, όμως μας συνέβη με κάτι 3 χρόνια μετά. Διοριστήκαμε στην ίδια υπηρεσία. Οπότε ήταν μοιραίο πλέον να βλεπόμαστε πιο συχνά, να συνεργαστούμε και επαγγελματικά με τη Ραχήλ. Πλέον βλεπόμαστε οικογενειακά. Έχουμε αποκτήσει τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, οπότε συναντιόμαστε σε κάποιες οικογενειακές στιγμές, όπως είναι σε γενέθλια, σε κάποια γιορτή. Σήμερα η Ραχήλ Μακρύ κάνει ένα νέο ξεκίνημα στη ζωή της. Ξεκίνησα εξεβασκία και καταδύσεις. Διαπίστωσα ότι 3 χρόνια δεν χτυπούσε το τηλέφωνο από φίλους γιατί να με ενοχλήσουν. Και ακόμη και να έπαιρναν, ήμουν τόσο απασχολημένη που τους είχα ξεχάσει στην ουσία. Τώρα αντιλήφθηκα. Λέει, πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια πήγα την Κυριακή σε σπίτι φίλων όπου φάγαμε. Μια ζωή γεμάτη που θα την αποκαλύψουμε σιγά σιγά, γιατί όπως είπα και πριν, έχουμε φτάσει στα χωριά σου. Και εκεί όταν μιλάς με τους ντόπιους ανθρώπους, εκεί που πέρασες τα παιδικά σου χρόνια, τότε η αλήθεια δεν κρύβεται. Ποτέ δεν έχω κρύψει την αλήθεια. Αυτό είναι το μυστικό μου. Ποτέ? Ποτέ. Πώς μπήκες στην πολιτική, Ραχήλ? Καταρχήν θα πρέπει να σου πω ότι δεν είχα ασχοληθεί ποτέ, γιατί γενικά ήμουν ασυμβίβαστη από μικρή και ανένταχτη. Και δεν ήθελα να μπαίνω σε κόμματα τα οποία τα θεωρούσα έτσι ότι σε βάζουν σε μια τέτοια διαδικασία όταν μπαίνεις σε κόμματα που δεν είσαι ελεύθερος πλέον άνθρωπος και δημοκρατικός. Γι' αυτό δεν ανήκα ποτέ σε κόμματα. Άσχετα έτσι τι ψήφιζα ή οτιδήποτε έτσι κατά καιρούς. Ωστόσο η ενασχόλησή μου με την πολιτική ξεκίνησε το 2012. Αποτύχει. Αποτύχει. Αποσύμπτωση. Όταν ξαφνικά συνειδητοποίησα με την υπογραφή του μνημονίου, επειδή ήμουν και δημόσιος λειτουργός και γνωρίζουμε πολύ καλύτερα κάποιοι δημόσιοι λειτουργοί, γνωρίζουν έτσι να ερμηνεύουν κάποια πράγματα καλύτερα ίσως από τους υπόλοιπους.
λόγω των γνώσεων που έχουν, με αποτέλεσμα να έχω δει τι επέρχεται. Τότε είδα πρώτη φορά Βουλή και εκεί διαπίστωσα ότι οι σύσσωμοι εκπρόσωποι μας ψήφισαν την παράδοση της χώρας και του λαού. Βέβαια δεν μπορούσα ούτε να διανοηθώ ότι θα μπορούσαν ποτέ εκπρόσωποι του έθνους και του λαού να κάνουν κάτι τέτοιο. 10 βουλευτές όμως είχαν αντίθετη άποψη. Είχαν καταψηφίσει το μνημόνιο. Μέσα σε αυτούς ήταν και ο Πάνος Καμένος. Από εκεί ξεκίνησα να βλέπω πρώτη φορά τη δραστηριότητα ενός πολιτικού. Δεν τους ήξερα πριν. Και ποιος σε πρότεινε να πας τελικά? Ο ίδιος. Όταν πρέπει να σου πω ότι ξεκίνησα, μετά τον παρακολουθούσα και μου άρεσαν αυτά που έλεγε και έλεγα ότι πράγματι λέει αλήθεια και ότι αυτά εκφράζουν και εμένα και επιτέλους υπάρχει ένας πολιτικός χώρος που μου φαίνεται ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί και θα είναι διαφορετικός από αυτά που έχουμε συνηθίσει επιτέλους στην Ελλάδα, τα δεξιά, αριστερά, το δικομματισμό και όλο αυτό. Σημασία και έτσι τον βρήκα μέσα από το διαδίκτυο, έγινε επαφή, αλλά ο στόχος μου ήταν όχι να γίνω βουλευτής και να ασχοληθώ, ούτε το φανταζόμουν. Ο στόχος μου ήταν να βοηθήσω στη δημιουργία μιας προσπάθειας από αυτόν τον άνθρωπο που πίστεψα. Μάλιστα. Πολιτικά. Σημασία έχει πάντως ότι μέχρι να φτάσεις να γίνεις βουλευτής, η ζωή σου δεν ήταν καθόλου ρόδινη. Βέβαια και εσύ από την άλλη πλευρά μας τσιγκλίζεις λίγο κάθε φορά. Κάνεις κάποιες φωτογραφίσεις που συζητιούνται, κρατάς μια τσάντα που δεν μας αρέσει, όλα αυτά θα τα πούμε. Ναι. Αλλά μετά τις διαφημίσεις και μάλιστα έχεις κάνει και μια δήλωση που διάβασα ότι έχεις δεχτεί σεξουαλική παρενόχληση. Και απορώ γιατί 2 μέτρα γυναίκα. Τι κάνεις τους άντρες? Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε αμέσως μετά. Ταξιδέψαμε στο χωριό της Ραχίλ Μακρύ, στον Άγιο Παντελεήμων Απτολεμαΐδας. Ακόμα, όποτε έχει ευκαιρία, κάθε φορά έρχεται και βλέπει το χωριό, φίλους, συγγενείς. Καλό καρδίνα. Και είναι ευθύς άνθρωπος. Δηλαδή, ό,τι πιστεύει και ό,τι έχει στο μυαλό της, θα το πει. Η μητέρα και ο αδελφός της Ραχίλ Μακρύ μιλούν για τα δύσκολα και φτωχικά παιδικά χρόνια. Ήμασταν μια φτωχή οικογένεια. Ο άντρας μου πότε είχε δουλειά, πότε δεν είχε. Εμείς μικρά παιδιά τότε είχαμε τη μητέρα γιατί ο πατέρας έλειπε. Σημερινό μας θέμα, οι αγωνιστές της ζωής που τα κατάφεραν. Και ξέρετε, το «τα καταφέρνω» δεν έχει σημασία αν έχω γίνει ο πολυεκατομμυριούχος. Για τον κάθε άνθρωπο το «τα κατάφερα» είναι τελείως διαφορετικό. Και στη σημερινή εκπομπή φιλοξενούμε και 2 νέα παιδιά, τον Νικήτα και τον Αντώνη. Τον Νικήτα τον γνώρισα πριν κανένα μήνα. Παλιότερα ήταν εδώ στο Star, στην εκπομπή της Ελεονόρας Μελέτη. Και τώρα ασχολείται με κάτι άλλο. Μην πούμε τι, Ανανίας. Και ο Αντώνης ξεκίνησε δημοσιογραφία, μετά ασχολήθηκε με λουλούδια και τώρα με ρούχα. Με ρούχα, ναι. Σημασία έχει... Ότι κάπου πάμε. Και δρόμος, κάνουμε βήματα. Προορισμός, έτσι ακριβώς. Έτσι είναι, Αντώνη. Θα τα πούμε σε λίγο. Και έρχομαι στη Ραχίλ. Ραχίλ μου, παίρνουμε τα πράγματα από την αρχή, γιατί έτσι πρέπει. Και να σε πάω εκεί, στα παιδικά σου χρόνια, τότε που έλεγες... Όταν θα μεγαλώσω θα γίνω τι? Καλά, έλεγα διάφορα όταν ήμουν μικρή. Έλεγα θα γίνω πιλότος, θα γίνω ψυχολόγος, θα γίνω... Αυτό? Όχι. Ποτέ, Όχι, αλλά μου άρεσε η Αλίκη Βουγιουκλάκη πολύ. Ήταν πολύ στάρ. Μου άρεσε πάρα πολύ ως ηθοποιός. Πολύ και τότε τη κλέβαζαν και λοιπά, ότι σιγά την ηθοποιώ, αλλά εγώ τη θεωρώ... Φοβερή ηθοποιό. Ήταν έτσι η τακτήρα. Σε βλέπω εδώ, κοίτα πόσο μικρούλα. Είναι ο νονός μου αυτός. Ναι. Ναι. Για πες μου λοιπόν, πού γεννήθηκες? Αυτή, κοίτα, το όνομα της, έχω το όνομα της γιαγιάς μου, είναι Ραχίλ, και τότε είχαμε τον Καντιώτη στην Εορδαία, στην Τολεμαΐδα, και δεν άφηνε με τίποτα να με βαφτίζουν. Έλεγε όχι, θα έχει ένα άλλο όνομα, χριστιανικό και καλά, λες, και το δικό μου δεν ήταν χριστιανικό, αλλά τέλος πάντων είχε τα κολλήματά του. Και ο πατέρας μου πήρε άδεια τότε από το Μητροπολίτη Κοζάνης. Και έτσι μέσα στα χιόνια το Δεκέμβριο, όπως μου είπε η μητέρα μου, πήγανε όλοι μαζί. Από την αρχή με μέσον ξεκίνησες, από το όνομα. Από την Πτολεμαΐδα με πήγανε στην Κοζάνη και βαφτίστηκα στην κεντρική εκκλησία με το περίφημο Ήταν καμπαναριό. Ήταν εύκολα τα παιδικά σου χρόνια? Καθόλου. Πολύ δύσκολα.
Τα παιδικά μου χρόνια ήταν πολύ φτωχικά και δύσκολα, αλλά ήταν πολύ πλούσια σε εμπειρίες. Και σε συναισθήματα από τους γονείς. Και σε συναισθήματα από όλη την οικογένεια, από τους παππούδες μου, με τους οποίους είμαι πολύ δεμένη. Με το χωριό εκεί που μεγάλωσα. Αυτή η φωτογραφία είναι στην Καβάλα βασικά, γιατί κάναμε και έτσι ένα tour με τον μπαμπά, που δούλευε σε εταιρείες, οπότε δούλεψε σε διάφορα σημεία. Αυτό είναι από την Καβάλα που δούλευε εκεί και βέβαια η ζωή τα έφερε μετά και έζησα 3 χρόνια στην Καβάλα γιατί σπούδασα εκεί και την αγαπώ πολύ και την Καβάλα. Και μου έλεγες εδώ που είσαι μια κούκλα. Εδώ είμαι στην Ταϊλάνδη, είμαι στα Κόσα Μου, ήταν νησιά, διακοπές με τον σύζυγό μου. Α, εδώ έρχονται τα καλά μετά. Ήταν το 2004 εδώ, ναι. Για πες μου λοιπόν. Μου αρέσουν τα ταξίδια, πάντα ονειρευόμουν από μικρή να ταξιδέψω σε όλο τον κόσμο. Και εγώ από εδώ και πέρα τα ταξίδια θέλω. Να φεύγω σιγά σιγά. Αυτό λέγαμε πριν. Ναι, είναι ωραία. Να σε ρωτήσω κάτι, Ραγγίλ. Συζητήσαμε και στο γραφείο και μου έλεγες για αυτά τα χρόνια που ξαφνικά μετά τα παιδικά σου χρόνια θέλεις να σπουδάσεις. Ο πατέρας σου για ένα πολύ μεγάλο διάστημα είναι άνεργος και με τη μητέρα σου σε παίρνει από το χέρι και πάτε πού. Είχα περάσει τότε στα τέλη της Καβάλας. Και είχε αδυναμεί ο πατέρας μου, ήταν άνεργος και ο αδερφός μου ήταν στο στρατό, τότε εκεί κοντά στον Εύρο. Έτσι δεν μπορούσε ο πατέρας μου να τα απεξέλθει. Το αποτέλεσμα ήταν η μητέρα μου που δούλευε πολίτρια σε κατάστημα και ζούσε όλη την οικογένεια με ένα πολύ χαμηλό μισθό, έτσι. Νομίζω σε κάθε με πήρε και δούλευε. Μου είπε ότι ναι, ότι θα πάμε τέλος πάντων, γιατί θα τακτοποιηθούμε, θα μπει σε εστία. Ήταν πολύ χαμηλά δέστο, μάνα έργο πατέρα, εκείνες τις εποχές. Και όταν πήγα και μπήκαμε στο ΤΕΗ για να κάνουμε τις διαδικασίες, είχε τα άθλια αυτά τραπεζάκια της ΔΑΠ και της ΠΑΣΠ και της ΚΝΕ και δεν ξέρω των νεολαίων. Μου έκανε τόσο τραγική εντύπωση αυτό, μετά γι' αυτό έβλεπα κόμματα και τα απέφευγα. Που μου είπαν ότι πρέπει να γραφτείς σε κάποια από τα κόμματα ως φοιτήτρια, στα φοιτητικά της παρατάξης, για να μπορέσεις να έχεις εστία, γιατί μάθαινα ότι οι πρόεδροι τότε και τα στελέχη αυτά τα κομματικά των νεολαίων είχαν πάρει από το ΤΕΗ όλες τις εστίες και τις μοίραζαν κατά το δοκούν στους εαυτούς τους και στους παρατρεχάμενους τους. Έτσι δεν κατάφερα να πάρω. Δεν παρόλο που ήμουν τελικά. Υπήρχαν παιδιά δηλαδή τα οποία ήταν πολύ καλά οικονομικά και είχαν 2 και 3 εστίες για τον εαυτό τους. Και υπήρχαν φτωχά παιδιά που δεν μπορούσαν να ζήσουν, όπως και εγώ και άλλα. Παιδιά, δηλαδή, με συμφοιτητή μου έχουμε ανέβει την πορεία. Όποιος ξέρει την Καβάλα και ξέρει που είναι το καινούριο ΤΕΗ, θα δει μια πορεία από κάτω από τη θάλασσα ότι χρειαζόμασταν 45 λεπτά με τα πόδια για να ανέβουμε. Και πώς γιατί τελικά... δεν είχαμε εισιτήριο. Και πώς τελικά δεν είχαμε ούτε για εισιτήριο για να ανέβουμε με το λεωφορείο. Και πώς πήγατε. Πώς πήγαμε. Τελικά η μητέρα μου επέμενε και βρήκα κάποια άλλη κοπέλα που ήταν μεγαλύτερο εξάμηνο. Έτσι ένα δωμάτιο το οποίο μου παρεχώρησαν στην ουσία. Πληρώναμε, ξέρετε, μισά-μισά τα έξοδα. Μεγάλη δυσκολία, δηλαδή. Μου έλεγες ότι η μαμά σου δηλαδή, είχες δύο κολάν, τα πήρατε. Όλοι θυσιάστηκαν στην ουσία εκείνη την περίοδο, όλοι τους. Και ο αδερφός μου, ο οποίος δεν έβγαινε ούτε στις εξόδους γιατί δεν είχε λεφτά για να βγει και δεν ερχόταν κιόλας από τον Εύρο, δηλαδή στην Πτολεμαία δεν πήγαινε. Επί πόσους μήνες ήταν πάνω, δεν ερχόταν ή δεν είχε για να έρθει. Όλοι δηλαδή περάσανε σκληρά για να μπορέσω εγώ να σπουδάσω. Και βέβαια δεν έμεινα έτσι, γιατί πάντα έτσι στη ζωή μου είχα μάθει να επιβιώνω. Βρήκα δουλειά, δούλεψα εκεί σε μια καφετέρια ως έτσι γκαρσόνα. Απορώ γιατί σε πήραν. Και γενικά μετά σιγά σιγά δεν είχα... δηλαδή σιγά σιγά... έβγαζα μόνη μου τα έξοδά μου μέχρι που, δηλαδή όταν, την ημέρα που πήρα την τσάντα μου, στην ουσία ξαναγύρισα στο σπίτι μου μόνο στην πρακτική που έκανα 6 μήνες στην Πτολεμαίδη. Μετά έφυγα ξανά. Δεν επιβάρυνα ποτέ μετά τους γονείς μου. Οικονομικά επιβίωσα μόνη. Από εκείνη την εποχή, τι κρατάς ως φυλακτό? Από εκείνες τις δύσκολες πρώτες στιγμές σου, από το να εγκατασταθείς σε ένα σπίτι και να μπορέσεις να σπουδάσεις μέχρι να πας να δουλέψεις ένα μπαράκι τότε ως γκαρσόνα και να βγάζεις τα πρώτα σου έξοδα. Κοίταξε, όλες οι εμπειρίες της ζωής είναι αυτές οι οποίες μας χαρακτηρίζουν στη ζωή και ότι η επιτυχία δημιουργείται με τις εμπειρίες αλλά η εμπειρία με την αποτυχία.
Οι εμπειρίες είναι πολύ σημαντικό πράγμα για τον άνθρωπο και όλα τα πράγματα που κάνουμε στη ζωή μας βοηθούν. Θεωρείς ότι ο προσωπικός σου γολγοθέας για να φτάσεις μέχρι την πολιτική, για να σπουδάσεις και όλα αυτά μετέπειτα, αγωνίστρια είσαι μόνο εσύ ή στον αγώνα αυτό ήταν και οι γονείς σου το ίδιο? Βέβαια, δεν το συζητώ. Όλοι ήταν αγωνιστές μαζί μου. Δεν θα μπορούσα να προχωρήσω αν δεν ήταν. Σου είπα ήδη ότι ο αδερφός μου έκανε θυσίες. Σε λίγο θα γνωρίσουμε και τον αδερφό σου. Που είναι πολύ ωραίο αγόρι, αν και παντρεμένος, λέει και η Κατερίνα. Από 19 χρονών δουλεύει ο αδερφός. Τη μανούλα σου, η οποία μου είναι νέα, πολύ νέα. Η μανούλα μου είναι ταλαιπωρημένο πλάσμα. Θα τη δούμε σε λίγο. Αλλά καλό ψυχο. Αλλά η Κατερίνα Σουλιώτη έχει να μας δώσει το ρεπορτάζ του χωριού. Κατερίνα μου. Να πω τόσο ότι... Ρεπορταζιακά τουλάχιστον, εγώ περίμενα. Θα πεις την ότι... αλήθεια που κατέγραψες με τις κάμερες. Λοιπόν, εγώ δηλαδή νόμιζα ότι θα πάω στο χωριό, το λέω τώρα και στη Ραχίλ, ή στο χωριό ή στην Πτολεμαϊδα και θα δω βίλες, σούσι, χλίδα, Ραχίλ Μακρύ λέω. Είναι, τσάντες, φωτογραφίσεις. Τσάντες, φωτογραφίσεις, Παντελίδης, Πλούταρχη και όλη αυτή μουσική υπόκρουση. Τελικά είδα ένα απλό σπιτάκι, έπαθα πλάκα. Γιατί είδα ένα απλό σπιτάκι στον τρίτο όροφο, από κάτω να μένουν συγγενείς, μία φτωχική γειτονιά με μία εκκλησούλα δίπλα στην οποία η Ραχίλ πήγαινε και κατηχητικό. Τους συγγενείς να μου λένε ότι η Ραχίλ ήταν ένα παιδί αυτοδημιουργητό, αυτοδημιουργητό, επαναστάτρια, έδερνε όλα τα παιδιά της γειτονιάς. Έτσι λένε. Ήταν... Οι κάτοικοι. Ναι, ναι, οι κάτοικοι έτσι λένε. Ότι βοηθούσε πάρα πολύ τη μητέρα της και τον πατέρα της και έκανε διάφορες δουλειές. Η μάνα της ήταν αγωνίστρια. Κατερίνα, δηλαδή... θέλω να είμαστε ειλικρινείς σε αυτό το σημείο. Ναι. Πριν πας να δεις αυτή την κατάσταση, τι πίστευες για τη Ραχίλ, γιατί θα σου πω κι εγώ μετά. Ναι, ότι προέρχεται από μια ευκατάστατη οικογένεια, ότι είναι ψωνάρα που ασχολείται από κόμπι με την πολιτική, ότι κάνει μόνο μανικιούρ, πεντικιούρ. Ότι μας δουλεύει κανονικά. Ναι, και ότι μας δουλεύει κανονικά, ότι ακούει Παντελίδη και Μπαχ και όλα αυτά, γιατί δεν έχει και τίποτα άλλο καλύτερο να κάνει. Και εγώ, παιδιά, το ίδιο. Ναι, ναι, αυτό πίστευα πραγματικά. Και όταν τη γνώρισα και είδα και τους ανθρώπους που την περιτριγυρίζουν. Είδα τον άντρα της. Ναι, τον άντρα της, τον αδερφό της που είναι στην ΔΕΗ και μου λέει ότι τα βγάζω δύσκολα γιατί μου έχουν κάνει τώρα περικοπές. Με τη γυναίκα του την Τούλα, η οποία είναι αξιοπρεπέστατη αλλά είναι άνεργη και παλεύει με τα δυο της παιδιά. Είδα τη μητέρα της, η οποία μου λέει, έπαθα πλάκα. Κοίτα τα χέρια μου, κορίτσι μου, μου λέει. Είναι από τον τρίγο. Και τώρα. Και τώρα. Τώρα είναι στον και τρίγο. Τώρα είναι στον τρίγο. Η κυρία Ελπινίκη τώρα είναι στον τρίγο. Θα τα δούμε και στο βίντεο μετά. Μου είχε πει ότι η Ραχίλ, έτσι, όσα χρόνια ήταν στην πολιτική, βοηθούσε πάρα πολύ και στήριζε την οικογένειά της. Τον αδερφό της, ευγενέστατος, και τους κατοίκους, για να το ρίξουμε και λίγο στο χιούμορ, έτσι, που δεν είχες αφήσει κάτοικο για κάτοικο, ρε Ραχίλ. Τι ξύλο ήταν αυτό που έπεφτε εκεί πέρα. Λοιπόν, Κατερινάκη μου, να δούμε το βίντεο, γιατί μετά έχουμε πάρα πολλά να πούμε σε σχέση με τις αλήθειες της ζωής. Τα πρότυπα που προβάλλουμε εμείς οι άνθρωποι της τηλεόρασης, πώς ακριβώς τους έχουμε στο μυαλό μας κάποιους, Χριστίνα, πώς θέλουμε έτσι να είναι και να μην μας ανατρέψει τίποτα, τίποτα αυτό το... Το πορτρέτο που μας το δένα. Πορτρέτο που το έχουμε έτσι στο μυαλό μας. Γιατί μια ωραία γυναίκα πρέπει να έχει κάποιους άντρες για να φτάσει μέχρι εκεί που έχει φτάσει. Θαυμαστές τουλάχιστον. Όχι, όχι, όχι. Πρέπει γενικώς να έχει περάσει από το κρεβάτι τους για να τα καταφέρει. Πρέπει να μην τη νοιάζει τίποτα και να είναι μόνο για τα φρουφρού και τα αρώματα. Βέβαια, σε όλη αυτή τη διαδρομή, πάντα κάνουμε και λάθη. Το θέμα είναι να τα αναγνωρίζουμε. Ραχίλ, πάμε ως το χωριό σου και έχουμε να πούμε πολλά αμέσως μετά. Ο Άγιος Παντελεήμονας είναι το αγαπημένο μέρος της Ραχίλ Μακρύ. Είναι το χωριό που περνούσε ανέμελες στιγμές μαζί με τον παππού και τη γιαγιά, συγγενείς και φίλους. Η Κατερίνα Σουλιώτη συνάντησε ανθρώπους που κάτι είχαν να θυμηθούν. Έχει ζήσει πάρα πολύ εδώ στο χωριό, ειδικά μικρή, ήθελε πάρα πολύ να έρχεται, καλοκαίρια, Χριστούγεννα, Πάσχα, και είχε και πάρα πολύ αδυναμία στο παππού και στη γιαγιά, όσο ζούσαν δηλαδή. Και ακόμα, όποτε έχει ευκαιρία, κάθε φορά έρχεται και βλέπει το χωριό, φίλους, συγγενείς. Μεγάλη αδερφή, σαν μαμά, με πρόσεχε πάρα πολύ. Θυμάμαι ότι προσπαθούσε να με μάθει μπάνιο στη λίμνη, δεν τα κατάφερε όμως. Από το τρίγο γυρνάς. Ναι. Πώς σε λένε? Κώστα.
Κώστα και κολλητός της Ραχήλ. Ναι, και κολλητός, παιδικός φίλος. Συνήθως αργούσαμε τα βράδια, μας φωνάζανε εδώ οι μητέρες μας. Στη λίμνη κάτω παίζαμε συνέχεια. Σε ένα κανάλι που έχουμε εδώ πέρα, ποτάμι, ας πούμε, ας το πούμε έτσι. Αγοροκόριτσο. Αγοροκόριτσο, ναι, αγοροκόριτσο. Καλό καρδί είναι. Και είναι ευθύς άνθρωπος. Δηλαδή, ό,τι πιστεύει και ό,τι έχει στο μυαλό της, θα το πει. Η Σκαρφάλων ήταν ζωηρό παιδί. Ήταν ζωηρό. Με τη γιαγιά της εδώ πέρα. Και στις λάσπες. Ναι, παιδί μου. Αγοροκόριτσο, Ραχή. Έτρωγε ξύλο. Έτρωγε, αλλά έπαιζε πιο πολύ με τα αγόρια. Καλέ, όπου υπήρχε κρυφτό, όπου υπήρχε να παίξουν με ξύλα, να κουβαλήσουν κρυφτά μέσα στη νύχτα. Αυτά ήταν τα παιχνίδια που παίζαν τότε. Η γιαγιά όμως είχε αδυναμία και ο παππούς ή τι μάλλον. Όχι. Τις τα κάνανε όλα τα χατήρια. Όλα τα χατήρια. Η μαμά μάλλον, ναι. Η μαμά μάλλον, ναι, αλλά οι γιαγιάδες χάιδευαν. Στο αγαπημένο της στέκι, εκεί που γεύεται τοπικές νοστιμιές, όλοι την αγαπούν. Τη γνωρίζω από παλιά, είναι παιδική φίλη του μπαμπά μου και έρχεται εδώ συχνά, μας επισκέπτεται και τρώει και τα φαγητά μας. Στην κάμερα της εκπομπής μας μίλησε και ένας παλιός καθηγητής της από το τότε πολυκλαδικό λύκειο που φοιτούσε. Ραχίλ, σου έχω μια έκπληξη, γι' αυτό έβαλα και το σοφιστικέ γυαλί. Πού βρίσκομαι? Βρίσκομαι στην πατρίδα σου, στην Πτολεμαϊδα και στο τρίτο γενικό λύκειο Πτολεμαϊδας. Γράφαμε λοιπόν όλα τα παιδιά που είχαν έρθει στην πρώτη τότε λυκείου. Η Ραχίλ ήταν το νούμερο 85. Από τους πρώτους λοιπόν που ήρθανε για το ενιαίο πολυκλαδικό λύκειο, όπως το λέγαμε τότε. Έτος. Έτος, να το πούμε. Να το πούμε, αφού δεν κρύβει την ηλικία. Ραχίλ, συγγνώμη, είναι 1988-89. Ήταν ένα πανύψηλο, ξανθό και πανέμορφο κορίτσι, το οποίο δεν περνούσε παρατήρητο. Σαν μαθήτρια τώρα ήταν πάρα πολύ καλή. Ήταν λοιπόν συνεπέστατη σε όλες τις υποχρεώσεις και ήταν μια κανονική μαθήτρια του σχολείου μας. Εκπλήσουμε τώρα καμιά φορά από τις εξάρσεις του χαρακτήρα της. Δεν τα είχε τότε αυτά η... Δεν ήσυχε δηλαδή στην τάξη? Ήταν ένα ήσυχο κανονικό κορίτσι, σας λέω. Ήσυχο κανονικό κορίτσι. Ήμουν συνεπής γι' αυτό. Είδα κάτι 14 στους βαθμούς. Ναι, είχα, ναι, στο λύκειο είχα μια αδιαφορία έτσι για κάποια μαθήματα. Για ποια όμως δεν είχες αδιαφορία? Μαθηματικά και φυσική και λοιπά δεν τα πήγαινα. Δεν μου άρεσαν, όχι ότι... Θα βάλεις μια άνω τελεία εδώ, Ραχή. Να διαβάσω. Γιατί εγώ θα τα μάθω όλα από μια φίλη σου που έρχεται εδώ. Ναι. Τη Χριστίνα τη Βύρου. Χριστίνα, πού είσαι? Δεν έχουμε πίσω τελείο. Γεια, χαίρο πολύ. Δεν το πιστεύω. Και το κάναμε και έτσι, το οργανώσαμε να περάσει το πρώτο βίντεο από το μυαλό της που έπαιξε. Ναι. Εγώ δεν θα σας πω όμως για τα μαθητικά χρόνια. Εγώ την γνωρίζω λίγο πιο μετά τη Ραχήλ. Το είδατε και στο βίντεο. Τι έχεις να μας πεις για τη Ραχήλ? Είναι αυτή η γυναίκα που ασχολείται με τις τσάντες και τα ρούχα της? Όχι βέβαια, καμία σχέση. Νομίζω το αντίθετο. Γι' αυτό με μάλλονε. Το αντίθετο. Σε έχει γύρει εσένα? Όχι. Δεν έχουμε τσακωθεί όμως και ποτέ με τη Ραχήλ. Ακόμα και αυτά τις παρατηρήσεις που έγινε μου τις κάνει, τις έκανε διακριτικά. Με μάλλον διακριτικά μερικές φορές. Και όποτε χρειάζεται να το κάνω κι εγώ. Είστε φίλες πόσα χρόνια? 16. 16? Ναι. Δεν είσαι τόσο κακός άνθρωπος. Κρατάς φίλες 16 Όχι. χρόνια, Ραχήλε. Και είδατε τον Κώστα. Αυτός είναι ο παιδικός μου φίλος αιώνιος. Πόσα από χρόνια? Τότε που γεννηθήκαμε. Πόσα χρόνια? Από τότε που γεννηθήκαμε, ήμασταν παιδιδάκια. Και πώς δεν παντρευτήκατε μαζί? Και μας έβαζαν οι δύο... το σπίτι του είναι απέναντι από τις γιαγιάς μου. Και οι γιαγιάδες μας όταν γεννηθήκαμε, γιατί έχουμε ελάχιστες μέρες διαφορά, έχουμε γεννηθεί τον ίδιο μήνα, το ίδιο έτος, μας είχαν στις κούνιες και πλέκανε τότε οι γιαγιάδες. Έχουμε μεγαλώσει όλη μας τη ζωή μαζί με τον Κώστα. Και χάρηκα είναι αυτό που τον δεν είδα. Ξέρουμε, Χριστίνα, για τη Ραχήλ. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που δεν έχει πει η Ραχήλ για τον εαυτό της. Ο άνθρωπος που παρουσιάστηκε ξαφνικά πριν από 3 χρόνια στη δημοσιότητα είναι ο ίδιος άνθρωπος που ξέρω εγώ εδώ και 16 χρόνια. Δηλαδή, της αρέσουν τα λούσα, της αρέσουν οι τσάντες, είναι καταρχάς της αρέσει να φωτογραφίζεται, είναι ψώνιο. Είναι δυναμική, αυτό φαίνεται. Α, το είναι δυναμική είναι άλλο. Όχι, δεν της αρέσουν όλα αυτά, θέλει να τα δοκιμάσει όλα.
Ταυτόχρονα. Όλα. Να κάνει οικογένεια, να κάνει σπουδές, να βγαίνει έξω να χορεύει, να κάνει πολεμικές τέχνες, παραδείγματος χάρη. Όλα παράλληλα, όλα ταυτόχρονα. Θέλει να δοκιμάσει όλα, να δει τι ταιριάζει, τι θέλει. Είναι άνθρωπος που τολμά. Τολμά, ε. Ναι. Χριστίνα μου, τι καταλαβαίνεις εσύ. Θέλω τη βοήθεια του κοινού. Ότι το είναι με το φαίνεσθε, απέχει πάρα πολύ. Δηλαδή, σχηματίζουμε μία εικόνα για έναν άνθρωπο. Η Ραχίλα έχει συζητηθεί πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και τελικά κι εγώ εκπλήσωμαι. Άλλη Ραχίλ βλέπεις σήμερα. Βλέπω μία άλλη Ραχίλ που τη θαυμάζω. Σέβομαι πάρα πολύ τους ανθρώπους που είναι αυτοδημιουργητοί και έχουν το θαυμασμό μου και τους έχω και σαν παραδείγματα. Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση, δηλαδή είναι... Βέβαια, εγώ σε αυτό το σημείο θα γυρίσω προς τη Ραχίλ και θα της πω το εξής. Ότι καμιά φορά οι συγκυρίες που κάνουμε κάτι δεν είναι και οι καλύτερες. Δηλαδή, έκανες μια φωτογράφηση σε μια δύσκολη περίοδο της χώρας εκείνη τη στιγμή. Ίσως αυτό έκριναν περισσότερο παρά το γεγονός ότι φωτογραφήθηκες. Εσύ το κατανοείς αυτό ή όχι? Όχι, δεν το κατανοώ, γιατί στο ίδιο περιοδικό είχαν κάνει φωτογραφίες και πολιτικοί αρχηγοί. Αλλά δεν ενόχλησε κανέναν, ενόχλησε η φωτογράφηση δική μου, στην οποία δεν κατάλαβα γιατί ενόχλησε τόσο πολύ. Σημασία, Ραχίλ, έχει ότι εσύ δεν κρύβεσαι, απαντάς. Ναι. Και απαντάς πολύ δυναμικά, δηλαδή αν κάποιος σε θίξει στο Twitter ή οπουδήποτε, δίνεις τις απαντήσεις που θέλεις να δώσεις. Τολμάς. Γιατί να μην τολμώ? Αν δεν τολμούσα στη ζωή μου, θα ήμουν εδώ που ήμουν. Πόσους follower έχεις? 47.000. 50.000 follower και η Ρεβέκα Πιτσίκα, η οποία είναι επιχειρηματίας πια και στελεχώνει επιχειρήσεις, συζητούσαμε λίγο πριν και σε ρώτησα πόσο σημαντικά είναι τα social media. Είναι εξαιρετικά σημαντικά. Το βλέπουμε και εμείς στη δική μας τη δουλειά. Τα social media παίζουν πρωταρχικό ρόλο και για τις επιχειρήσεις που ψάχνουν εργαζόμενους και για τους υποψήφιους που ψάχνουν δουλειά. Και μάλιστα υποψήφιοι που ψάχνουν δουλειά. Ακριβώς. Μέσα από τα social media είναι πολύ σημαντική η παρουσία τους και μάλιστα μέσα από συγκεκριμένα social media, όχι από όλα, επαγγελματικής δικτύωσης. Και μάλιστα την Κυριακή ήμουν σε ένα σπίτι και κατά σύμπτωση ήταν και ένας άνθρωπος που παλιότερα τον είχα καθοδηγήσει στο πώς να βρει δουλειά. Και μου λέει, κυρία Πιτσίκα, δεν πίστευα τόσο στη δύναμη του συγκεκριμένου μέσου. Ούτε εγώ. Αλλά βρήκα δουλειά σε μεγάλη πολυεθνική εταιρεία που μου ανέφερε ποια είναι, σε αυτή τη θέση που είναι αυτό το ακριβώς σκηνή, και με βρήκανε μέσα από αυτό το δίκτυο που μου λέγατε και που τότε εγώ δεν το πίστευα. Ένας πολιτικός της εμβέλειας της Ραχίλ που έχει 50.000 follower μπορεί να ανατρέψει κυβερνήσεις, μπορεί να ρίξει πολιτικούς? Δεν ξέρω αν μπορεί να ανατρέψει κυβερνήσεις, πάντως σίγουρα μπορεί να επηρεάσει πράγματα και γνώμες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Η δύναμη των social media πραγματικά νομίζω δεν την έχουμε συνειδητοποιήσει. Μπορεί όλοι να μιλάμε για δύναμη, αλλά την πραγματική τους δύναμη δεν την έχουμε καν συνειδητοποιήσει. Εσύ, Ραχίλ, παίρνεις δύναμη μέσα από τα social και από αυτό που τελικά φαίνεται ότι ο κόσμος, ό,τι και να γίνεται τριγύρω μας, αγαπά. Καταρχήν θα πρέπει να σου πω ότι εγώ έγινα πολιτικός μέσα από τα social media. Mm. Γιατί σου περιέγραψα προηγουμένως ότι ξεκίνησα την πολιτική βλέποντας έναν συγκεκριμένο άνθρωπο που με ενέπνευσε τότε που είπε το όχι, έτσι, και είχε χρόνια στην πολιτική και δημιούργησε ένα κόμμα, κίνημα, τους ανεξάρτητους Έλληνες από όπου ξεκίνησα. Αυτό το δημιούργημα, αυτό το κόμμα ήταν δημιουργία των social media. Δηλαδή δημιουργήθηκε μέσα από το Facebook και από το Twitter. Επειδή πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και θα επανέλθουμε, θέλω να μου απαντήσεις αμέσως μετά. Εκεί τον γνώρισα. Ναι, ναι, ναι. Μέσα από εκεί αναζήτησα μετά και έγινε η επικοινωνία και σιγά σιγά ήρθαν όλα τα υπόλοιπα. Μετά τις διαφημίσεις όμως θέλω να μου πεις αν κάποιες από τις απαντήσεις που έχεις δώσει στο Twitter, όταν τις ξανασκέφτηκες είπες τώρα... Δεν έπρεπε να απαντήσω, έπρεπε να σιωπήσω. Δεν θέλω να μου απαντήσεις τώρα. Λέβαια. Γιατί θυμάμαι έναν έντονο καυγά με την Ελεονόρα Μελέτη. Α, ναι. Το θυμάμαι πολύ. Αυτό πάμε... δεν ήταν στα social media, ήταν στις κάμερες. Ναι, 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 το ξέρω. Εξελίχθηκε στις κάμερες. Ναι, ναι. Πάμε έχει σε ενδιαφέρον. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε με τη μαμά και τον αδελφό. Και έχουμε πολλά να πούμε, γιατί οι καλεσμένοι μας είναι πολλοί. Και μην ξεχνάμε, αγωνιστές είμαστε όλοι. We'll be right back.
Η μητέρα και ο αδελφός της Ραχίλ Μακρύ μιλούν για τα δύσκολα και φτωχικά παιδικά χρόνια. Ήμασταν μια φτωχή οικογένεια. Ο άντρας μου πότε είχε δουλειά, πότε δεν είχε. Εμείς μικρά παιδιά τότε είχαμε τη μητέρα γιατί ο πατέρας έλειπε. Έλενα Χάρη, μια δυναμική και όμορφη γυναίκα. Από την πολιτική επικοινωνία στην εκτροφή σαλιγκαριών. Εγώ ισορροπώ πρώτα απ' όλα με την οικογένειά μου και με το επιχειρήν. Τηλέφωνα της εκπομπής μας 211-189-1970 και 71 και σημερινό μας θέμα οι αγωνιστές της ζωής που τα κατάφεραν και έχουμε πει ότι ο αγωνιστής είναι ο κάθε άνθρωπος που αγωνίζεται για να φτάσει κάπου, άλλος φτάνει πολύ ψηλά, αλλά άλλος φτάνει σε ένα σημείο που λέει ως εδώ είμαι καλά και αυτός αγωνιστής είναι γιατί βάζει κάποιες άλλες προτεραιότητες στη ζωή του. Ραχίλ, ήρθε η ώρα να γνωρίσω αυτή τη μαμά, το κορίτσι σου που έκανε αυτό το πλάσμα εδώ που έχουμε απέναντί του, απέναντί μας που δεν σταματά πουθενά. Δεν έχει φρένο, λέει τα πράγματα όπως νιώθει, τσακώνεται στο Twitter. Τι έγινε με την Ελεονόρα Μελέτη, είχε δίκιο ή άδικο? Εντάξει. Καταρχήν ήμουν στη Θεσσαλονίκη, πρέπει να σου πω, γιατί είχα μια συνάντηση εκεί με τους φορείς των λαϊκών αγορών για θέματα έτσι, ενός νομοσχεδίου. Και κάθισα, ήταν να γυρίζω στην Κοζάνη και κάθισα εξαιτίας της για να με βγάλουν στην εκπομπή για να μιλήσουμε για τα θέματα των λαϊκών αγορών και θέματα πολιτικής επικαιρότητας. Όμως η κυρία αυτή ήταν προφανώς, είχε πάρει άλλες εντολές από το κανάλι και βρήκε και έκανε μια χυδαία απίστευτη επίθεση. Άρχισε να μιλάει για το περιοδικό και μιλάει πια τώρα αυτή που δεν έχει αφήσει επί χρόνια για χρόνια περιοδικό για περιοδικό. Συζήτησε για τη φωτογράφηση που είχες κάνει σε συγκεκριμένο περιοδικό. Ακούστε να δείτε, αυτά τα, εγώ ξέρω από πού προέρχονται, ο κόσμος δεν ξέρει από πού προέρχονται και γιατί αυτή η επίθεση. Εγώ ως πολιτικό πρόσωπο πήγα εκεί, δεν πήγα ως κάτι άλλο για να μιλήσω για συγκεκριμένα θέματα που αφορούν κοινωνικές ομάδες. Δεν πήγα ούτε να με κρίνει καμία κυρία Μελέτη ούτε κανένας. Και ιδίως δεν επιτρέπω σε κανέναν να μου επιτίθεται με αυτόν τον τρόπο για πράγματα τα οποία παραβιάζονται βασικά θεμελιώδη ατομικά μου δικαιώματα. Όλοι, όχι, κριτική δικαίωμα δεν έχει να κάνει κανένας για το τι θα κάνει ο άλλος στη ζωή του, την προσωπική. Δικαίωμα άσκησης κριτικής οι δημοσιογράφοι έχουν επάνω στα πολιτικά πεπραγμένα, το πολιτικό κάτι έργο. Δεν συνδέεται με το πολιτικό σου έργο. Δεν συνδέεται με το πολιτικό μου έργο. Η φωτογράφηση δεν ήταν πολιτική φωτογράφηση, ήταν προσωπική φωτογράφηση. Και είναι δικαίωμά μου, αναφέρεται το και μάλιστα παραβίασε συνταγματικά θεμελιώδη ατομικά μου δικαιώματα. Όμως πριν, μια γιατί και διάλογο κάνουμε. Ξέρεις ποιο είναι το τραγικό, ότι τώρα με τη Νέα Βουλή έκαναν φωτογραφίσεις, υπάρχει βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που έκανε και διαφήμιση για τσάντες σε περιοδικά. Πήγανε πάρα πολύ ωραία ντυμένες, αλλά όχι για Βουλή. Κανένας όμως δεν της επιτέθηκε ούτε για τις φωτογραφίσεις ούτε για το θέμα. Το τι κάνουν άλλες είναι άλλο θέμα. Ναι. Για σένα μιλάμε τώρα. Άρα εγώ δεν μπορώ να ασχοληθώ και να κρίνω τους άλλους, αλλά οι άλλοι έχουν δικαίωμα να με κρίνουν. Όχι, δεν έχει κανένα δικαίωμα καμία Μελέτη και ιδίως αυτή η κυρία Μελέτη, η οποία δεν έχει να δείξει κάτι, ούτε σαν δημοσιογράφος, γιατί δεν είναι, αλλά ούτε τώρα της κάνεις όμως επίθεση εσύ γιατί σου έκανε κριτική. Δεν πειράζει. Και εγώ έχω δικαίωμα σε αυτούς που μου επιτίθονται να τους επιτίθομαι. Αφού με ρώτησες λοιπόν για το πρόσωπό της, δεν τη θεωρώ κάτι σπουδαίο. Έχει φτιάξει ό,τι έχει φτιάξει με τις γνωριμίες της και με την τεράστια προβολή που είχε από όλα τα lifestyle περιοδικά, αναδεικνύοντάς μας κάθε φορά και κάθε εβδομάδα στα εβδομαδιαία lifestyle περιοδικά για το πώς κάνει windsurfing, με ποιον είναι στη ζωή της, αν αυτή είχε αποφασίσει να βγάλει την προσωπική της ζωή. Επειδή εγώ δεν είναι έτσι. Παρούσα τώρα ούτε θα κρίνω. Και δεν είναι σωστό. Ναι, αλλά με ρώτησες. Σε ρώτησα αν να όλο αυτό ήταν κάτι εντάξει, που εσύ... Εντάξει, καταλαβαίνω ότι η ζηλοφθονία είναι πολύ έτσι... Ένα πολύ δύσκολο πράγμα στους ανθρώπους. Απλώς, καμιά φορά αλλά απαντάμε γιατί θέλουμε να συζητηθούμε. Για αυτό το λέω. Η ζηλοφθονία, όπως έλεγε και ο Γέροντας Παΐσιος, σαπίζει τα κόκαλα.
Δηλαδή και στη θρησκεία και τα λοιπά, οι άνθρωποι που είναι ζηλόφθονες γυρίζουν πάνω τους τα πράγματα. Μάλιστα. Δεν θα μπω σε αυτές τις λογικές. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε. Ποτέ, γιατί πιστεύω στο Θεό. Πάμε λοιπόν να γνωρίσουμε αυτή τη μαμά και τον αδερφό που δημιούργησαν τη Ραχήλ. Σας καλωσορίζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίσκεψη που μας κάνετε. Ήταν δύσκολα τα χρόνια τότε, αλλά υπήρχαν πάρα πολύ καλές στιγμές, πολύ ευχάριστα χρόνια, ιδιαίτερα χρόνια για μας. Εσείς δουλεύατε, κυρία Αλπινή. Δουλεύα, ναι. 12 χρόνια σε καφεκοπτείο δούλεψα για να τη σπουδάσω. Ήμασταν μια φτωχή οικογένεια. Ο άντρας μου πότε είχε δουλειά, πότε δεν είχε, δούλευε σε εταιρείες. Πήγαινε και στο εξωτερικό, τις έλειπε βοβάστιες. Περιμέναμε την Κυριακή για να πάρει από εκεί, να το επιτρέψουν στην Ιγυρία για να πάρει, γιατί δούλευε 4 χρόνια εκεί. Πολλά χρονικά διαστήματα άνεργος, που είναι ό,τι χειρότερο. Εμείς μικρά παιδιά τότε είχαμε τη μητέρα, γιατί ο πατέρας έλειπε. Δηλαδή ήταν και πατέρας και μάνα η μητέρα μου. Υπήρξαν και περίοδοι που περάσαμε πάρα πολύ δύσκολα. Ήταν πολύ ζωηρή. Ερχόταν μουσικεμένη, μέσα στη λάσπη χωνότανε, την φέρναν οι δασκάλες, την αλλάζαμε και ξανά τη στέρναμε στο σχολείο. Ήταν ένα ζωηρό παιδάκι. Να ρωτήσω κάτι, είχατε πει, λέει, ότι κάνει για 12 αγόρια. Ναι, ναι. Τι έκανε δηλαδή αυτή η Ραχήλ? Σκαρφάλωνε σε ντουβάρια, σε δέντρα, μάζευε αμύγδαλα, βερίκοκα, αγουρά, τα άτρωγε. Όταν μου έγινε κάτι και με κυνηγούσανε για να με μαλώσουν, εγώ ανέμενα στα δέντρα. Έπαιρνα και χαλίκια στις τσέπες και όποιος τολμούσε έτρεγε χαλίκια. Και θυμάμαι τον παππού, ας πούμε, από κάτω ή τον παπά να λένε κατέβα κάτω. Είχε μία φίλη, τη λέγανε Βίκη. Βίκη Σκουλίκη. Εκείνο έκλαιγε, έτρεχε στην πάη. Αυτή χαιρότανε. Τα έλεγε έτσι. Είχαμε τις μπύλες, η Ραχήλ ό,τι του έβλεπε ήθελε να το κάνει κι αυτή. Και μου λέει, έλα να παίξουμε μια φορά στο σπίτι, και επειδή δεν ήξερε πώς να χειριστεί την μπύλια, την έριξε πάνω στην τηλεόραση και έσπασε την τηλεόραση. Παντόφλα έπεφτε από τη μαμά ή τον παπά? Εννοείται, εννοείται. Αυτή έδερνε τα παιδάκια και εσείς δέρνατε τη Ραχήλ με την παντόφλα? Βεβαίως. Γιατί ερχόταν όλοι σε μένα για παράπονα και εμένα δεν μου άρεσε αυτό σαν μάνα. Ήταν 2 χρονών, πολύ αδύνατο, άφαγο. Η μάνα μου το λυπότανε, το έπαιρνε εδώ, το τάιζε στις πάπιες, το πήγαινε στις κούνιες, στα ζωάκια για να φάει. Είμαστε εδώ στο πατρικό σας. Στο πατρικό, ναι. Στο σπίτι της μάνας σου και του πατέρα. Του παπά μου. Εδώ μεγάλωσα εγώ, εδώ γεννήθηκα. Και η Ραχήλ πήγαινε σχολείο 2 χρόνια, εδώ έκανε. Έλεγε ότι θα σπουδάσει πιλότος. Και εγώ γελούσα μαζί της. Και έλεγε, εγώ θα γίνω πιλότος. Είχε με αεροπλάνα, παιχνίδια, φωτογραφίες, ας πούμε, και γελούσα. Έλεγα, άμα γίνεις εσύ πιλότος, εμένα γράψε. Το όνειρό της ήταν αυτό. Ήθελε να γίνει, όχι απλά σε πολιτικό αεροπλάνο, ήθελε στην πολεμική αεροπορία. Όταν το άκουσε ο πατέρας μου, κάπως τον ήρθε παράξενο. Ήταν πάντα έτσι έκριθμος χαρακτήρας, ήταν? Ήταν έκριθμος, ναι. Ήθελε με το σπαθί στο χέρι, ήθελε να κερδίσει κάτι. Μα με τις φωνές, μα με το αυτό, το κέρδισε. Αυτό που ήταν να γίνει, θα γινόταν. Είχα επιλέξει ότι όπου είναι πολλοί και λένε ότι είναι καλό, είναι κακό. Άρα πρέπει να πάω από την άλλη πλευρά. Η Ραχήλ είναι ευθύς άνθρωπος. Ό,τι είναι να σου πει, θα σου πει κατάματα. Ήθελα να της πω ότι την αγαπώ, να είναι υγιής. Το Θεό μπροστά όλα θα γίνουν και κάθε όνειρο που άφησε πίσω της, αν μπορείς να το πραγματοποιήσει. Να προσέχει, γιατί πέσαν τα κοράκια με τα μούτρα της να τη φάνε, να είναι πιο προσεκτική για να ξαναμπεί μεθαύριο, άμα το θέλει και η ίδια, στη Βουλή, να την καμαρώνω ξανά. Μανούλα. Στο μόνο που σε είδα να χαλαρώνεις είναι σε αυτή την εικόνα της μαμάς. Βέβαια. Το στήριγμά μου είναι η ζωή μου ολόκληρη. Η οικογένειά μου. Αυτά είναι. Αυτός είναι ο πλούτος των ανθρώπων. Η οικογένειά του. Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα δεν έχουν καμία σημασία για νόημα. Και είδες, είπε ο αδερφός μου, με το Θεό όλα θα γίνουν.
όλα γίνονται αν πιστεύεις στον Θεό, αλλά όταν πιστεύεις στον Θεό πρέπει να μην πειράζεις και τους άλλους. Αν σου έλεγα να μου θυμηθείς μια πολύ έντονη στιγμή με αυτή τη μαμά που γνωρίσαμε τώρα. Είναι άσχημη η στιγμή που θυμάμαι. Ποια θυμάσαι? Είναι όταν χάσαμε ένα πολύ αγαπημένο μας πρόσωπο, μεγάλωσε η μητέρα μου, από μικρό παιδί, από 5 χρονών. Ήτανε θέλω δραματική. Να μου το πεις αυτό, γιατί δεν το λες, εγώ το ξέρω. Αλλά δεν θέλω να πω εγώ πράγματα για σένα. Μεγάλωσε τα παιδιά. Εκεί κατέρευσε η μητέρα μου. Ήταν πολύ άσχημη στιγμή για όλους, κατέρευσε όλη η οικογένειά μας. Και εκεί στάθηκε η ηρωίδα η μάνα. Μεγάλωσε τα παιδιά. Η μητέρα μου είναι η ηρωίδα καταρχήν της ζωής. Έχει παλέψει πολύ στη ζωή της. Και παλεύει ακόμα. Και ξέρετε, είχε τα δύο παιδιά της και έφευγε από τη δουλειά που ήταν σε ορθοστασία σαν υπάλληλος σε κατάστημα και έπαιρνε το τρένο, τότε είχε και το τρένο και πήγαινε από την Πτολεμαΐδα στον Άγιο Παντελεήμονα να μεγαλώσει και δύο άλλα παιδιά και να κοιτάει και δύο παππούδες, τη μάνα της και τον πατέρα της. Της έφερε η ζωή να μεγαλώσει και άλλα δύο παιδιά, είχε τέσσερα παιδιά, την Ειρήνη και τον Μάκη που δεν είναι κοντά μας. Και τα ανέλαβε σε 2,5 και 5 χρονών. Μαγείρευε τη νύχτα για να αφήσει για μας που τελειώναμε από το σχολείο και βάζαμε μόνοι μας φαγητό. Γιατί έφευγε για να πάει να περιποιηθεί τα δύο μικρά αυτά παιδιά. Τι να πω για τη μητέρα μου, δεν είναι λίγα τα λόγια. Δεν... Για τον άντρα σου που είστε πόσα χρόνια μαζί? Πολλά χρόνια, είμαστε φοιτητές μαζί. Και μου περιέγραφες τις πρώτες στιγμές που γνωριστήκατε και ήσασταν σε ένα άδειο δωμάτιο που δεν είχατε ούτε στρώμα να κοιμηθείτε. Όχι, αυτό είναι όταν ήρθα στην Αθήνα, γιατί εγώ όταν τελείωσα πήγα και έκανα την πρακτική μου στην Πτολεμαΐδα, στην εμπορική τράπεζα, μετά δεν είχε δουλειά. Και η υπαρχία είναι και δύσκολη. Έτσι, τώρα βέβαια δεν υπάρχει πουθενά δουλειά, αλλά και τότε ήταν δύσκολο. Βλέπουμε τον άντρα σου εδώ, τον Αντρέα. Και τότε αποφάσισα και έφυγα στην Αθήνα. Βέβαια, ο Ανδρέας είχε ξεκινήσει και δούλευε με μια εταιρεία. Ήταν μεγαλύτερος από μένα, είχε τελειώσει τις σπουδές του πιο νωρίς. Και ήταν αλλού, αλλά μου είχε παρεχωρήσει το δικό τους διαμέρισμα, που ήταν του πατέρα του, ένα μικρό διαμέρισμα στον Μπραχάμ. Όπου πήγα και είχε μόνο ένα στρώμα. Δεν είχε τηλέφωνα, δεν είχε τίποτα. Έτσι ξεκίνησα με ένα χάρτη, άρχισα να παίρνω τα λεωφορεία της Αθήνας, να πηγαίνω και να αναζητώ δουλειά. Όμως είχα και έχω πολύ πίστη μέσα. Ο άνθρωπος ο οποίος. Το λες δεύτερη φορά ότι έχεις πίστη. Ναι. Αν και εντάχθηκε σε ένα κόμμα της αριστεράς τελικά. Ναι, γιατί πιστεύετε ότι δεν πιστεύει η αριστερά? Αυτή την εικόνα έχω. Κι όμως. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν. Καταρχήν, ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός που είναι ο θεμελιωτής του χριστιανισμού, της θρησκείας που πιστεύουμε όλοι οι Έλληνες. Έτσι, κατά πλειοψηφία, ας το πω. Συντριπτική, ήταν αυτός που δίδαξε με τη ζωή του και με τις διδαχές του ότι πρέπει να σεβόμαστε το δικαίωμα της ανεξιθρησκείας και το δικαίωμα της ανεξιθρησκείας υπάρχει στο Σύνταγμα. Εγώ έχω δει πάρα πολλούς από αυτούς τους λεγόμενους αριστερούς και άθεους να κάνουν το σταυρό τους και να πιστεύουν στο Θεό. Κάποιοι μπορεί να μην πιστεύουν, αλλά αυτό δεν σημαίνει Ραχήλ, ότι είναι θέμα αριστερού. Και ένα πρόβλημα υγείας, ναι. Έχεις τη διάθεση να μας το πεις. Τι είχε συμβεί? Γιατί κάποια στιγμή και μπήκα επίσης, στα πρέπει blogs. Να σου πω ότι, πρέπει να το πω και αυτό, ότι πιστεύουν και στην πατρίδα. Γιατί ο μεγαλύτερος επαναστάτης, ο Τσε Γκεβάρα, όταν είχε βγάλει το 67 μια ομιλία στον ΟΗΕ, στο τέλος της ομιλίας του λέει «Πάτρια ο Μουέρτε» στα ισπανικά, «Πατρίδα ή θάνατος». Αυτό ήταν κομμουνιστής. Ένας κομμουνιστής λοιπόν πώς είπε για την πατρίδα. Προτάσουν την πατρίδα φυσικά και την εθνική κυριαρχία. Και αν κανείς ακούσει τον Παναγιώτο Λεφασέφη, το πάω και πολιτικά, θα δει τη λέξη πατρίδα πολύ περισσότερες φορές από αυτούς που υποτίθεται ότι είναι πατριώτες και πούλησαν αυτή τη στιγμή την πατρίδα. Θα επανέλθω σε αυτό που σε ρώτησα πριν και ένιωσα ότι δεν σε διακόψα γι' αυτό. Διάβασα στα blogs πριν έρθεις διάφορα πράγματα που έχεις δηλώσει εσύ, που έχουν δηλώσει για σένα. Και κάποια στιγμή σε ένα site διάβασα ότι πέρασες μια περιπέτεια υγείας γυναικολογική. Ναι, δεν είχα κάποια θέματα. Είχα κάποια θέματα που προκλήθηκαν από τις γέννες, από τα παιδιά μου, από λάθος χειρισμού στο κετού. Διάβασα ότι κινδύνευσες να πεθάνεις. Ναι, κινδύνευσα να πεθάνω γιατί ήταν πολλά τα χρόνια. Εγώ έτρεχα σε γιατρούς και δεν μπορούσαν να εντοπίσουν το πρόβλημά μου. Το αποτέλεσμα ήταν να παίρνω επί 2 χρόνια αντιβιώσεις και φάρμακα
Το αποτέλεσμα ήταν αυτό να δημιουργεί τεράστιες φλεγμονές και να έχει φτάσει να μου δημιουργεί πρόβλημα στο αίμα πια. Δηλαδή, αν το είχα αφήσει λίγο πριν και δεν είχε έρθει η στιγμή που ήμουν στη Βουλή και ήμουν στο βήμα της Βουλής και εκεί άρχισαν να τρέχουν αίματα, ξέρετε, ενώ ήμουν όρθια στο βήμα της Βουλής και έτοιμη να λιποθυμήσω. Εκεί λοιπόν πήγα τότε από τη Βουλή με κάποιο φίλο μου, με πήγε στο ΙΑΣΟ, να το πω, όπου βρέθηκε ο πρόεδρος του ΙΑΣΟ, ο γιατρός μου, ο κύριος Σταματή, ο οποίος έσωσε στην ουσία τη ζωή μου και τον ευχαριστώ. Αυτός ήταν ο μόνος γιατρός που εντόπισε από την αρχή το πρόβλημα και ήταν ο μόνος που έχει κάνει άλλες δύο περιπτώσεις και με χειρούργησε άμεσα και έτσι πάω καλά, δόξα τω Θεώ. Αν σε αυτή τη ζωή, μέχρι αυτή τη στιγμή... Αλλά θέλω να τον ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι τέτοιοι πραγματικά στη ζωή. Νομίζω ότι ο Θεός σου φέρνει τους καλούς όταν είσαι καλός. Μου έφερε ανθρώπους οι οποίοι ήταν καλοί. Αν σε αυτή τη ζωή πρέπει να ευχαριστήσεις, εκτός από τον γιατρό που σε έσωσε, κάποιους άλλους ανθρώπους, ποιοι θα ήταν αυτοί? Ευχαριστώ τη μητέρα μου, τον αδερφό μου, την οικογένειά μου, τους φίλους μου, όλους τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι με στήριξαν και βέβαια και τους πολίτες πρέπει να ευχαριστήσω. Που σε ψήφισαν. Που με τίμησαν και δε την όταν συνεργάστηκα με τον ΣΥΡΙΖΑ μου έδωσαν σε ένα παιδί που δεν ήμουν από πολιτικό τζάκι και από οικογένεια, που δεν είχα κανένα πολιτικό background. Αυτός ο κόσμος των πολιτών του νομού Κοζάνης με τίμησε και με έφερε πρώτη στους 5 βουλευτές με συντριπτικές ψήφους. Που σημαίνει ότι όλη αυτή τη δουλειά μου των προηγούμενων 2,5 χρόνων στο Κοινοβούλιο την εκτίμησαν και όλη τη δουλειά που έκανα για τον τόπο μου και που η καρδιά μου πάντα βέβαια θα είναι εκεί, γιατί πάλεψα πολύ σκληρά ως βουλευτής για την περιοχή μου, για τα προβλήματα τα τοπικά, από το πιο μικρό, από το πλακάκι του πεζοδρομίου έτσι στο χωριό, έκανα ερωτήσεις κοινοβουλευτικού ελέγχου μέχρι τα σχολικά που βάλαμε τα λεωφορεία στο παιδικό σταθμό και ήμουν και στην αντιπολίτευση. Επειδή δίπλα σου κάθεται μια πολύ σπουδαία γυναίκα. Ναι, δεν θέλω να τη στερήσω. Και επειδή ως γυναίκα ξέρω ότι τιμάς τις γυναίκες. Βεβαίως. Είναι η Έλενα Χάρη, επικοινωνιολόγος, επιχειρηματίας. Μια πολύ ωραία γυναίκα. Ομολογώ και είναι ωραίο οι γυναίκες να το λέμε προς τις γυναίκες αυτό. Και εκτρέφει πια και εξάγει σαλιγκάρια. Ωραίο. Έχει γίνει και αυτό. Έχω κάνει και αυτό. Αυτό θα πει δαιμόνιο γυναικείο επιχειρηματικό μυαλό. Και θα το πούμε σε λίγο, Έλενα. Ωραία. Μια ανωτελεία εδώ. Γιατί σε αυτό το σημείο θέλω να γνωρίσω στον κόσμο το Νικήτα Ανανία. Κάπως έτσι. Επειδή σήμερα τον βάφτισα Νικήτα στην αρχή. Είναι ο Ανανίας λοιπόν. Ο οποίος ξεκίνησε δουλεύοντας εδώ στο Στάρος δημοσιογράφος. Ακριβώς έτσι. Φίλος της Μαρίκας Μαυρομάτη. Και κάτι παραπάνω. Πολύ φίλη, δηλαδή σαν μεγάλη μου αδερφή. Ω, μεγάλη αδερφή ακούω. Μεγάλη λίγο. Μαρίκα, μεγάλη αδερφή. Λοιπόν, και εσύ ξεκίνησες ως δημοσιογραφία και κάποια στιγμή βλέπεις ότι δεν τραβάει άλλο αυτή η δουλειά η δική μας. Και λες. Ήταν το μεράκι μου γενικότερα. Το πάλεψα, έμεινα όσο μπορούσα εδώ. Αλλά κάποια στιγμή αποφάσισα ότι επειδή οι γονείς μου δεν μπορούσαν να με στηρίξουν πλέον, επειδή είχαμε πάθει και μια οικονομική καταστροφή σαν οικογένεια, αποφάσισα να φύγω, να αποχωρήσω και να ανασυντάξω τις δυνάμεις μου, γιατί έπρεπε να επιβιώσω. Οπότε ξεκίνησα να εργάζομαι νύχτα, ταυτόχρονα σε δικηγορικό γραφείο το πρωί, δηλαδή δούλευα και βράδυ και πρωί. Και το μόνο που έκανε ήταν για 3 χρόνια να σκέφτομαι το επόμενό μου βήμα και να μαζεύω χρήματα. Σε αυτό το διάστημα που έπρεπε να σκεφτείς, έπεσες καθόλου ψυχολογικά? Πολλές φορές. Mm. Πάρα πολλές φορές. Αλλά κάπου εκεί υπήρχε και η οικογένεια που στήριζε, όχι οικονομικά, αλλά αλλιώς, συναισθηματικά και ψυχολογικά. Και μια μητέρα από πίσω, ηρωίδα, μιας και μίλησε και η κυρία Μακρύ γι' αυτό, η οποία έχει περάσει από διαπυρός και σιδήρου, να το πω έτσι. Τελικά μαζεύτηκε η οικογένεια, έκανε ένα συμβούλιο και ασχοληθήκατε με τι? Ασχοληθήκαμε η οικογένεια παλαιότερα, πριν πάθει την οικονομική καταστροφή, είχαμε στη Σπάρτη εργοστάσιο με λάδια και ελιές. Αλλά τα χάσαμε όλα, γιατί κάναμε εξαγωγές και δεν μας φέραν, δεν πληρώσανε κανένα μεγάλο ποσό κάποιοι από το εξωτερικό. Και τα χρήματα μας βάλανε φέση του εξωτερικού. Ναι, σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ από την Κίνα. Μάλιστα. Και μας είπαν ότι οι δικηγόροι, ότι μόνο και μόνο στη διαδικασία να μπεις, θα κάνεις 20 χρόνια να πάρεις τα χρήματα πίσω.
Οπότε, και το χειρότερο είναι ότι και να κάνεις αυτή τη διαδικασία και να μπούμε στην διαδικασία να στείλουμε όλο αυτό το προϊόν, είχαμε βάλει και σχεδόν όλα μας τα περιουσιακά στοιχεία υποθήκη. Δηλαδή, χάσαμε και πολλά ακίνητα. Και ξεκινήσαμε το μηδέν. Έτσι είναι. Όταν θέλεις να είσαι επιχειρηματίας, έχεις και το ρίσκο. Σίγουρα. Ελπίζω σε αυτή τη νέα επιχείρηση που θα δούμε τώρα στο βίντεο να πάνε όλα καλά. Το εύχομαι. Ας το δούμε και στο σχολείο. Και εμείς το ευχόμαστε. Σπούδασε δημοσιογραφία, ήθελε να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα, όμως η ζωή είχε άλλα σχέδια για τον 28χρονο Ανανία, ο οποίος τελικά ασχολήθηκε με την οικογενειακή επιχείρηση και πέτυχε. Η δημοσιογραφία ήταν ένα μεγάλο μεράκι βασικά, μου άρεσε πάντα και αποφάσισα να το κάνω παρότι η οικογένειά μου ασχολιόταν με τις ελιές και τα λάδια και είχαμε μια ιστορία η οποία από το 1930 υπάρχει και ακόμα συνεχίζεται. Αλλά κάποια στιγμή αποφάσισα να τραβήξω έναν άλλο δρόμο, γιατί υπήρξαν κάποια προβλήματα στη δική μας την εταιρεία και αποφάσισα να ασχοληθώ με τη δημοσιογραφία που ήταν το μεράκι μου. Το σπούδασα, ασχολήθηκα λίγο ως πρακτική, αλλά είδα ότι δεν τραβάει πουθενά, ότι δεν υπάρχουν αποδοχές ποτέ. Ήμουνα μόνιμα στην νοοτροπία του θα σε πάρουμε, θα μπεις, κάνε λίγη άσκηση, είσαι καλός, μείνε λίγο ακόμα. Αλλά δεν υπήρχε ποτέ απάντηση από όλα αυτά. Οπότε αποφάσισα να ασχοληθώ ξανά με την οικογενειακή επιχείρηση και να την εξελίξω. Είμαι διευθύνων σύμβουλος στην εταιρεία, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Είναι καθαρά στα χαρτιά και τυπικό, γιατί πρέπει να τα κάνεις όλα σήμερα. Αν δεν ξέρεις να κάνεις από το τελευταίο, από το να σκουπίζεις μέχρι να διευθύνεις τα πάντα, δεν καταφέρνεις τίποτα. Η εταιρεία είναι καθαρά οικογενειακή. Είναι ο πατέρας μου, ο αδερφός μου, η μητέρα μου, εγώ και ο παππούς φυσικά, ο οποίος ασχολείται ενεργά μέχρι και σήμερα. Είναι 92 και ασχολείται ενεργά κανονικότατα. Δηλαδή κάθε πρωί είναι ο πρώτος που πηγαίνει στο εργοστάσιο, ασχολείται με όλα. Αποφάσισα να ξανασχοληθώ και εκτός από τις ελιές και τα λάδια που κάνουμε, ασχοληθήκαμε και με τα superfood, γιατί έπρεπε να εξελιχθεί και βγάλαμε ένα σκεύασμα, το οποίο είναι μέλι με πολτοποιημένες υπερτροφές. Στα 28 έχεις μπει στα βαθιά νερά, αν δεν κάνω λάθος, γιατί τώρα μαζί με την κρίση είναι ένας επιπλέον λόγος να πεις ότι ρισκάρεις. Είναι έτσι? Και είναι και δεν είναι. Γιατί η κρίση νομίζω ότι είναι ευκαιρία για να κάνεις πράγματα πολύ πιο εύκολα από ό,τι θα τα έκανες σε μια κατάσταση όπου έρεε αδρά το χρήμα. Σε όλους τους χώρους υπάρχει πρόβλημα. Εύκολο δεν είναι τίποτα να αλλάξεις. Και δεν είναι δύσκολο επειδή δεν το έχεις αποφασίσει ή είναι δύσκολο να πεις ότι τι θα κάνω τώρα. Δύσκολο είναι να πεις ότι το όνειρο που είχα σκεφτεί και αυτό έχω απλάσει στο μυαλό μου, το σταματάω και κάνω κάτι άλλο. Μόλις το αποφασίσεις εσύ ο ίδιος, το μόνο εύκολο πράγμα είναι να αλλάξεις. Και στα 30 και στα 40 και στα 50 και σε οποιαδήποτε ηλικία. Νικήτα, Ανανία, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ στην εκπομπή σας εύχομαι να πάνε όλα καλά, γιατί είναι μια εξαιρετική εκπομπή. Εντάξει, από την πρώτη μέρα και λόγω της Μαρίκας και λόγω όλων τι βλέπω και είμαι φανατικός. Δηλαδή στο γραφείο παίζουν οι τηλεόραση. Να έρθει σε κανένα πρωινό να μας βοηθάς να ετοιμάσεις τα δημοσιογραφικά σου. Όποτε θέλετε. Κάθε μέρα εδώ ήμασταν στις 5. Και ο Αντώνης είναι και ένας που κι αυτός ξεκίνησε με όνειρα δημοσιογραφικά. Μαζεύουμε άνεργους δημοσιογράφους σιγά σιγά. Ρεβέκα μου. Λοιπόν, για να μας έχεις κατά νου, για ξέρεις. Σωστά, σωστά. Ναι. Λοιπόν, και ξαφνικά μου λες, Ζήνα, εγώ έχω ένα ανθοπολείο, θα δουλέψω σε αυτό. Έχω ένα ανθοπολείο, το άνοιξα εγώ για λόγους οικογενειακούς. Πορεύτηκα εκεί, αλλά μετά είπα να αλλάξω επάγγελμα. Δεν μου πήγαινε, προφανώς. Μ' αρέσει που οι άντρες τολμάτε περισσότερο από εμάς τις γυναίκες. Και μετά ασχολήθηκα με τα ρούχα. Ασχολήθηκα με μια ελληνική εταιρεία, μια βιοτεχνία εδώ. Στην Αθήνα, την... Μη λέμε ονόματα. Ναι. Και μας βοήθησε πάρα πολύ και έχουμε ένα μαγαζί στην Καλαμάτα, μαζί με ένα φίλο μου, με τον κολλητό μου. Και ετοιμάζουμε κι άλλο ένα μαγαζί στη Χαλκίδα. Τέλεια. Ναι, δόξα τω Θεώ. Σημασία έχει ότι το τολμάς. Φοβάσαι? Όχι. Δηλαδή, φοβάσαι μήπως αποτύχεις και μείνεις με χρέη στην τσέπη με κανένα Κινέζο που θα σου κάνει τον Κινέζο και δεν θα σε πληρώσει και. Από κάπου πάλι θα ξεκινήσω. Από κάπου κάτι θα πρέπει να πιαστώ και θα ξεκινήσω πάλι. Χριστίνα μου, πόσο σπουδαίο είναι αυτό που είπε ο Αντώνης τώρα. Κάπου θα πιαστώ για να ξαναξεκινήσω. Βεβαίως. Είναι μάθημα. Για πολλούς θα πρέπει να είναι αυτό. Όπως... Νέα παιδιά να βλέπουμε ότι ξεκινάνε, βεβαίως. Τολμούν και προχωρούν. Και το κυριότερο. Και αν αποτύχουν δεν έγινε και κάτι. Όχι βέβαια, η ζωή δεν σταματάει σε αυτό. Αλλά όχι μόνο τολμούν. Μπορούν να αλλάξουν και
κατευθύνσεις, είναι ευέλικτα στο να αλλάζουν κατεύθυνση. Είναι σημαντικό επίσης. Έτσι. Το ότι είναι δημοσιογράφοι, εάν έμεναν σε αυτό το χώρο, προφανώς μπορεί και να πείναγαν. Όμως κοίταξαν ποια θα είναι η άλλη λύση. Αχ, μη μας λες ότι εμείς οι δημοσιογράφοι πεινάμε, κάτι θα γίνει. Για όλους μας πάντα κάτι γίνεται, αλλά αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα από αυτά τα δύο παιδιά. Ότι τολμάμε και πάμε παρακάτω. Ακριβώς. Αλεξάνδρα μου, είσαι μια γλυκιά μανούλα, η οποία έχεις... Μανούλα, θα είσαι πάντα όσο ετών και αν είναι τα παιδιά σου. Έχεις δύο παιδιά, πόσο ετών? 24 είναι η μία η κόρη και η άλλη 30. Και για να καταφέρεις να φτάσεις στην οικογένειά σου κάπου, αγωνίστηκες. Βέβαια. Είσαι παιδαγωγός. Πολύ. Ναι, είμαι παιδαγωγός. Ήμουν καθηγήτρια και ασχολήθηκα... Είπα αρκετά χρόνια στο δημόσιο, δούλευα μία πρώτη δουλειά. Οι συνθήκες της ζωής μου με έκαναν, γιατί έμεινα μόνη μου, να δουλέψω και μία δεύτερη δουλειά το απόγευμα. Αλλά... Άρα παράλληλα, ενώ ήσουν παιδαγωγός, έκανες και δεύτερη δουλειά, ναι, προκειμένου να μεγαλώσεις τα παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Σκέφτηκες ότι πρέπει να κάνεις λίγο πίσω για την καριέρα? Ναι, βασικά δεν το έκανα από καριέρα, το έκανα από ανάγκη. Και αυτό είναι σημαντικό. Έτσι, να, ναι, το πούμε μέσα από αυτή την εκπομπή. Και μέσα στη διαδικασία, μεγαλώνοντας τα παιδιά μου, το κατάλαβαν αυτό. Και το αποδέχτηκαν, γιατί δεν το έκανα για εγωιστικούς λόγους, για να φανώ, για να καταξιωθώ, για οτιδήποτε. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι ντε και καλά αυτό είναι ένας εγωιστικός λόγος, έτσι. Πιστεύω ότι άτομα που είναι πρικισμένα, όπως είναι πολύ πρικισμένη η κυρία Μακρύ, πραγματικά αξίζει να δώσουν το καλύτερο εαυτό τους. Απ' την άλλη όμως πλευρά... Εσείς θέλω μετά τις διαφημίσεις, ναι, να μου πείτε... Αν το μετανιώσατε που δεν κάνατε καριέρα και ασχοληθήκατε πιο πολύ με το μεγάλο, με των παιδιών. Δεν θέλω τώρα όμως, γιατί θα με μαλώσουν. Πολύ καλά. Διαφημίσεις και ερχόμαστε. Έλενα Χάρη, μια δυναμική και όμορφη γυναίκα. Από την πολιτική επικοινωνία στην εκτροφή σαλιγκαριών. Εγώ ισορροπώ πρώτα απ' όλα με την οικογένειά μου και με το επιχειρήν. Μια γυναίκα κλειδί για τις επιχειρήσεις. Βρίσκομαι 20 χρόνια στο χώρο των υπηρεσιών του ανθρώπινου δυναμικού. Οι πρώτες αντιδράσεις από τον κοινωνικό περίγυρο ήταν ότι μάλλον πρέπει να αστειεύεσαι. Οι αγωνιστές της ζωής που τα κατάφεραν, άλλοι περισσότερο, άλλοι λιγότερο, άλλοι έφτασαν ψηλά, άλλοι στάθηκαν αξιοπρεπώς. Και μιλούσα με αυτή την γλυκιά μανούλα πριν, η οποία μου έλεγε ότι έχει δύο κόρες πάρα πολύ μεγάλες, αλλά το κυριότερο ήταν ότι κάποια στιγμή στη ζωή της χρειάστηκε να συνδυάσει δύο δουλειές, και ως παιδαγωγός αλλά και κάπου αλλού, προκειμένου να επιβιώσει εκείνη και τα παιδιά της. Και ήθελες κάτι να μου πεις για να ολοκληρώσουμε. Ναι, απλά ήθελα να πω ότι είναι γεγονός ότι από τη στιγμή που κάποια γυναίκα γίνεται μητέρα, εκ των πραγμάτων τα θέλω της και επιθυμίες της πάνε σε μία δεύτερη μοίρα. Δίνεται ολόψυχα στο παιδί της και στη φροντίδα του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό... Ιδιαίτερα τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, τα πρώτα 5 χρόνια, ο γονιός, η μητέρα ιδιαίτερα, να γεμίσει το συναισθηματικό δοχείο του παιδιού της. Αυτό το δοχείο κανένας άλλος στον πλανήτη Γη δεν μπορεί να το γεμίσει. Η δουλειά που κάνει η μητέρα δεν μπορεί να την κάνει κανένας άλλος. Ώστε να χτιστεί ένα οικοδόμημα, το οποίο μετά θα είναι γεμάτο. Και η ίδια η μητέρα θα εισπράξει μετά τη χαρά και την ευτυχία... βλέποντας τα παιδιά της γεμάτα, χαρούμενα να προοδεύουν και τους το επιστρέφουν. Και φεύγοντας από το σπίτι, σκέφτηκα να πάρω μαζί μου, γιατί... Μου τη δείξατε, ναι, πριν. Μία καρτούλα που πάντα είναι τυπική κόρη μου σε όλες τις περιπτώσεις. Και οφείλεται στο σωστό μεγάλωμα, ναι, που ήσασταν δίπλα της. Η οποία της. Εμένα... Πόσο χρονών είναι η κόρη? Είναι 30 χρονών, 29-30. 30 χρονών και μπήκε στη διαδικασία να της γράψει. Είναι παντρεμένη και είναι έγκυος και ίδια και περιμένει ένα κοριτσάκι. Λέει, επειδή το έχεις στα αγγλικά, είσαι η καλύτερη στον κόσμο. Δεν ξέρω τι θα ήμουν χωρίς εσένα, χωρίς τη δική σου καθοδήγηση, την αγάπη και την υποστήριξη. Είμαι τόσο υπερήφανη που είσαι στη ζωή μου και δεν μπορώ καν να σκεφτώ πώς θα ήταν η ζωή μου χωρίς εσένα. Με αγάπη, μου λείπεις. Πόσο ετών είναι η κόρη? 29 στα 30.
η ανάγκη μιας κόρης να γράψει στη μαμά στα 30 της χρόνια, αυτό, Χριστίνα μου. Ναι, αλλά τι έχει δώσει αυτή η μαμά. Γι' αυτό το λέμε και πρέπει να το λέμε. Κόρη. Γιατί λέμε καριέρες, πράγματα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να μένουμε και στο παιδί μας. Γιατί φυσικά, αν δεν τα λέμε όλα μέσα από αυτή την εκπομπή, θα πρέπει ο κύκλος να κλείνει και να κλείνει είπε σωστά. Είπε κάτι σπουδαίο όμως, ότι μέχρι τα 5, εκεί δηλαδή που ολοκληρώνεται η προσωπικότητα και η ταυτότητα του παιδιού. Ναι, Χριστίνα, από ξέρω. Εκεί και μετά. Μου τα λες και εμένα αυτά, το ξέρω. Έλενα. Ζήνα, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ σε ευχαριστώ που ήρθες. Και να πούμε ότι είμαστε FB έτσι, friends, ότι γνωριστήκαμε, ναι, μέσα από το Facebook. Δεν είχαμε κάποια άλλη προσωπική γνωριμία. Και υπήρξε από την αρχή, δεν ξέρω να πούμε, χημεία. Έτσι. Λέγεται αυτό στο διαδίκτυο. Εγώ σε θαυμάζω πάντως. Και σημασία έχει ότι όταν ήρθα στο Star, το πρώτο βίντεο που ζήτησα Ρεβέκα μου για να γίνει σε αυτή την εκπομπή, λέω θέλω να γνωρίσω πάρα πολύ αυτή τη γυναίκα που μέσα από το Facebook παρουσιάζει τη δουλειά της, είναι επικοινωνιολόγος, είναι επιχειρηματίας Ρεβέκα μου και τώρα εξάγει σαλιγκάρια. Απίστευτο. Εσύ ως... Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Έχει γίνει και αυτό. Το κάναμε και αυτό. Άνθρωπος που μανατζάρεις τόσα στελέχη, πώς σου ακούγεται? Εγώ θαυμάζω κάθε καινούριο ξεκίνημα, κάθε καινούριο βήμα των ανθρώπων που πραγματικά προσπαθούν, που προσπαθούν να σκεφτούν διαφορετικά και έτσι, να κάνουν στη ζωή τους κάτι διαφορετικό. Έξω από το κουτί. Αυτό είναι το σημαντικό. Έξω από το κουτί, τόλμη, προσανατολισμό στο στόχο και ευελιξία. Και είναι αυτά τα οποία ψάχνουμε σε όλους τους νέους ανθρώπους. Είτε πρόκειται να κάνουν δική τους δουλειά, είτε πρόκειται να βρούνε δουλειά μέσα σε μια εταιρεία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ρεβέκα μου, θέλω να τη γνωρίσω την Έλενα σε σένα και στους τηλεθεατές μας, γιατί καμιά φορά τις ωραίες γυναίκες λέμε ότι είναι και κουτές. Νομίζω ότι η Έλενα αποδεικνύει ότι είναι παραπάνω έξυπνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Να το δούμε. Πολύ. Οτιδήποτε κάνεις επιχειρηματικά στην Ελλάδα είναι πλέον ρυψοκίνδυνο. Η πρώτη μου ανάμνηση είναι όταν είχαμε τα καλά νέα ότι η συγκομιδή μας πέτυχε. Είναι η περιπέτεια του επιχειρήν, το οποίο αυτό που έτσι εμένα με ιτρικάρει είναι το θέμα των εξαγωγών, που πραγματικά κάθε μέρα βλέπεις έξω τι γίνεται και εμένα αυτό μου κάνει καλό, γιατί κάπου με θλίβει αυτό που συμβαίνει στη χώρα μου. Με θλίβει όταν έχω επικοινωνία με το εξωτερικό και βλέπω ότι η Ελλάδα δεν τη χάνει καλής φήμης. Εγώ ισορροπώ πρώτα απ' όλα με την οικογένειά μου και με το επιχειρήν. Αλλά πέραν αυτών, ασχολούμαι και με πάρα πολλά άλλα πράγματα. Ταξιδεύω πολύ. Έχουμε μια έντονη κοινωνική ζωή. Και επίσης, και εγώ ίδια που μου αρέσει πάρα πολύ και αθλούμαι. Σας πληροφορώ ότι έχω πολλές ώρες την ημέρα, που είναι και για τον εαυτό μου, είναι και για τον σύντροφό μου. Τι σας κάνει να χαμογελάτε? Μια οικογενειακή στιγμή, η οικογένεια ή ένα... ένα business plan το οποίο αποδίδει? Λοιπόν, εγώ χαμογελώ πάρα πολύ, ναι, στην καθημερινότητά μου και για πολύ μικρά θέματα. Το σαλιγκάρι είναι ένα ζώο που κουβαλά το σπίτι του στην πλάτη του. Σας εκφράζει εσάς αυτός ο τρόπος ζωής? Ναι, θα έλεγα ότι με εκπροσωπεί, γιατί είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολούμαι με πολλά, επομένως πρέπει να έχεις και τη βάση σου. Το σπίτι είναι βάση. Είτε αυτό αφορά το σύζυγό σου, είτε την οικογένειά σου, είναι η βάση σου και πιστεύω ότι πρέπει εκεί να υπάρχουν πολύ γερά θεμέλια για να κάνεις οτιδήποτε προς τα έξω, γιατί από κάπου πρέπει να αντλείς αγάπη. Η πιο δύσκολη στιγμή της ζωής σας ποια ήταν? Παπά, πολύ δύσκολο. Δύσκολο. Ναι. Αφορά ένα πρόσωπο αγαπημένο μου που έχασα. Της οικογένειας εννοείται. Ναι, ναι, πολύ. Είναι η πιο δύσκολη
στιγμή. Πρόκειται για την αδελφή μου. Θεωρώ ότι πάντα υπάρχει μέσα σου ένα κομμάτι το οποίο είναι θλίβεται. Δεν το ξεπερνάς. Δεν ξεπερνάς όχι την ένταση του πόνου. Η ένταση του πόνου λιένεται, αλλά του άδικου, γιατί δεν ήταν μια αρρώστια και ήταν ένα τροχαίο το οποίο ήταν πολύ ξαφνικό, ούτε με αυτοκίνητο ως πεζί, ήταν μια πολύ κακή στιγμή. Σας άλλαξε τη φιλοσοφία της ζωής σας αυτό το τροχαίο? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Εγώ έγινε ένας άλλος άνθρωπος. Απολαμβάνω τη ζωή πολύ διαφορετικά. Μπορεί να ακούγεται λίγο κλισέ, αλλά άνθρωποι οι οποίοι έχουν απώλειες αγαπημένων προσώπων και τόσο ξαφνικό. Ναι. Ξέρετε, το ξαφνικό μετράει πάρα πολύ. Εκεί καταλαβαίνεις ότι δεν υπάρχει κανένα συμβόλαιο ή μηδενίζεις πλέον τα μικρά. Οι δυσκολίες είναι μέσα στη ζωή και κάποιος που ασχολείται με επιχειρήσεις ξέρει ότι... Το ρίσκο. Το ρίσκο. Αλλά αυτό που είναι με την ανθρώπινη ζωή είναι πάνω από εμάς, είναι θέμα Θεού. Έλενα, σε θαυμάζω ως γυναίκα, γιατί μπορείς να συνδυάζεις τα πάντα. Είσαι κούκλα, έχεις μυαλό, έχεις έναν άντρα ο οποίος φαίνεται μέσα από το Facebook ότι τον αγαπάς και σε αγαπάει. Μιλάς με τέτοια τρυφερότητα για πολύ σημαντικά κομμάτια της ζωής σου που ο άλλος όταν σε πρωτοδεί, το πρώτο πράγμα που θα σκεφτεί είναι αυτή δεν έχει καμιά ανάγκη. Ναι. Αυτό σου δυσκολεύει την καθημερινότητα? Κοίτα να σου πω, Ζήνα. Νομίζω ότι ο τίτλος που έχεις σήμερα στην εκπομπή σου, Αγωνιστές της ζωής, το αγωνιστές δεν είναι αυτός ο οποίος μόνο θα πάει στην οικοδομή ή θα πάρει το κασμά και θα ανοίξει και ένα λάκκο ή θα πάει ή θα κάνει μια κοπιαστική εργασία. Ένας λόγος που έχω ασχοληθεί με το επιχειρήν είναι ότι μου αρέσει να προσπαθώ να αγωνίζομαι και να διεκδικώ. Αυτό λοιπόν το κάνω σε όλους τους τομείς της ζωής μου και γι' αυτό πιστεύω ότι αν έχω καταφέρει δύο πράγματα, τρία πράγματα, είναι από καθημερινή προσπάθεια. Δεν εφησυχάζομαι. Εάν δηλαδή θα ήθελα να δώσω κάποιο μήνυμα, είναι ότι δεν εφησυχαζόμαστε ούτε στην προσωπική μας ζωή, ούτε στο σύντροφό μας, σε τίποτα. Ούτε στη δουλειά μας. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι είμαστε στην πρίζα, όμως έχουμε το μυαλό μας εκεί. Εάν θέλουμε κάτι να προοδεύσει, ασχολούμαστε με αυτό μεθοδικά και εγώ πραγματικά δίνω την ψυχή μου. Δίνω το, ξέρω, το χρόνο μου και το βλέπω και δίνω την καρδιά μου. Έχω βέβαια τους, τις δικές μου αποθήκες ενέργειας, δηλαδή θα αθληθώ, θα γυμναστώ, θα πάρω μια φίλη μου, θα πάω με τον σύντροφό μου ένα πάρα πολύ ωραίο ταξίδι, αλλά η δουλειά είναι δουλειά. Οι δικοί μου οι άνθρωποι είναι δικοί μου άνθρωποι. Και δεν μ' αρέσει επίσης το ψέμα, δηλαδή δεν μ' αρέσει να προδίδω ανθρώπους, δεν μ' αρέσει να προδίδω καταστάσεις. Νομίζω ότι είμαι αληθινή. Αυτό. Ρεβέκα, αν έβλεπες μια τέτοια γυναίκα που θα ερχόταν στην επιχείρησή σου, γιατί είπαμε ότι ασχολείσαι με το να στελεχώνεις μεγάλες επιχειρήσεις, σου ζητούν τα φώτα σου δηλαδή, προκειμένου να τους δώσεις ικανά στελέχη. Είναι εύκολο αυτό από την πρώτη στιγμή να βρεις τον άνθρωπο, αυτό το κουκούτσι που λέω εγώ, την ψυχή του, και να του πεις έτσι θα πουλήσεις τον εαυτό σου, έτσι θα τα καταφέρεις, γιατί πια από απλός υπάλληλος έκανες τη δική σου επιχείρηση, έχεις γίνει μια πολυεθνική εταιρεία και δίνεις στελέχη από την Ελλάδα και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Και αυτό σε τιμά. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ σε ευχαριστώ και σου είπα και πριν ότι θα ήθελα μέσα από αυτή την εκπομπή να συνεργαστούμε σε μηνιαία βάση. Με μεγάλη χαρά. Και με εγώ μεγάλη το θέλω χαρά. Πολύ. Εγώ καταρχήν αν έβλεπε έναν άνθρωπο σαν την Έλενα, έτσι, θα έλεγα Έλενα, δεν πρέπει να πας να δουλέψεις σε μια επιχείρηση. Πρέπει πραγματικά να ακολουθήσεις αυτό το δρόμο. Γιατί, Ζήνα, η επιχειρηματικότητα είναι επιλογή. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό το κομμάτι σε μια εποχή που η επιχειρηματικότητα είναι της μόδας. Κάποιος να την κάνει επειδή την επιλέγει συνειδητά και όχι επειδή δεν έχει τι άλλο να κάνει. Είναι μια ιδιαίτερη δεξιότητα για να γίνεις επιχειρηματίας. Πρέπει να έχεις ιερό στομάχι, πρέπει να έχεις επιμονή στο στόχο, πρέπει να προσπαθείς
πάρα πολύ να αγχώνεσαι όχι μόνο για τον εαυτό σου και για τους ανθρώπους που έχεις στην επιχείρηση. Αν μπει στην πολιτική όπως η Ραχίλ, τι χρειάζεται να έχεις? Φαντάζομαι άλλες δεξιότητες. Επίσης, αξιοθάμασες. Είναι πολύ σωστό όμως η ερώτησή σου, γιατί έρχεται σε αυτό που για μας είναι η ουσία της δουλειάς μας. Δεν υπάρχει καλός ή κακός υποψήφιος. Υπάρχουν υποψήφοι που ταιριάζουν με συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Mm-hmm. Προχθές είχα μία συζήτηση στο γραφείο μου με έναν υποψήφιο που επί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, 2-3 χρόνια, προσπαθούσαν να τοποθετήσουν σε διάφορες εταιρείες. Ήταν άνεργος για 3-4? Δεν ήταν άνεργος. Ωραία. Όχι. Απλώς είχε μία άλλη δουλειά που δεν του ταιριάζει. Και οι συστάσεις που είχαμε έτσι ήταν για κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κτλ. Και τελικά τοποθετήθηκε σε μία εταιρεία που μπορεί να είναι μία εταιρεία με ένα πολύ διαφορετικό προφίλ, αλλά όμως αυτός ο άνθρωπος πήγε πραγματικά και κούμπωσε εκεί η Ζήνα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα τα πάντα είναι θέμα, είναι ένα πάντρεμα. Βρίσκω δουλειά, είναι ένα πάντρεμα, είναι μια σχέση. Τι θα ταιριάξει, ποια είναι τα δικά μου χαρακτηριστικά που θα ταιριάξουμε μια επιχείρηση. Και αυτό το πώς βγάζω αυτά μου τα χαρακτηριστικά, καταρχήν το πώς τα οριοθετώ αυτά τα χαρακτηριστικά μου, είναι θέμα τεχνικής, είναι θέμα εκπαίδευσης. Το ότι η Έλενα ήταν μια πολύ σπουδαία επικοινωνιολόγος, μετά έγινε επιχειρηματίας. Αλλά μετά σκέφτηκε ότι πρέπει να ασχοληθεί με την εξαγωγή σαλιγκαριών. Αυτό μέσα από τη δική σου δουλειά το συναντάς, εσύ φροντίζεις να τους δώσεις. Έρχεται ένας επιχειρηματίας που έχει λεφτά τέλος πάντων και λέει θέλω να επενδύσω κάτι. Μπορείς να του δώσεις τα φώτα σου στο πού μπορεί να επενδύσει κανείς? Στο πού μπορεί να επενδύσει, όχι. Δεν μπορώ εγώ να πάρω το ρίσκο για το πού μπορεί να επενδύσει κάποιος. Εγώ μπορώ να του πω. Υπάρχουν άλλοι ειδικοί που θα κάνουν αυτό το πράγμα, που είναι σύμβουλοι επενδύσεων. Εγώ μπορώ όμως να του πω που κινείται η αγορά, ποιες είναι οι τάσεις. Αν λοιπόν υπάρχει μια καλή Ελληνίδα, όπως είναι η Ραχίλ, όπως είναι η Έλενα, όπως είναι ο Αντώνης, όπως είναι η Χριστίνα, και θέλει να σου πει ότι εγώ θέλω δουλειά να βρω στο εξωτερικό. Εκεί μπορούμε να βοηθήσουμε. Δίνουμε Έλληνες στο εξωτερικό ή έρχονται μόνο στην Ελλάδα? Γιατί συνήθως έρχονται μόνο στην Ελλάδα. Και βλέπεις ότι σε τράπεζες υπάρχουν ξένοι, πας μέσα, τους λες καλημέρα, σου λένε good morning και ναι. Γενικότερα δεν βοηθάει το σύστημα. Δεν βοηθάει το σύστημα, είναι αλήθεια. Όμως αν μείνουμε στο πότε μας βοηθάει το σύστημα και πότε όχι, το πιθανότερο είναι ότι θα μένουμε με σταυρωμένα χέρια. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως και όλες τις ιστορίες που παρουσιάσαμε εδώ και από τα παιδιά και από την Έλενα κτλ. Και από την Ραχίλ, το πώς μπορούμε να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Αν φεύγουν οι Έλληνες στο εξωτερικό, θα σου έλεγα ότι ως λαός γενικότερα δεν μετακινούμαστε εύκολα. Άρα και ως εργαζόμενοι δεν μετακινούμαστε εύκολα. Η κρίση ήταν μια ευκαιρία και είναι μια ευκαιρία για να αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία. Και εγώ το βρίσκω σαν ένα από τα θετικά πράγματα της κρίσης. Άρα τώρα βλέπουμε ότι πολύ πιο ενεργά αρχίζει κάποιος να πάει στο εξωτερικό. Το γεγονός ότι έφυγαν Έλληνες και πήγαν στην Αυστραλία για ένα μεγαλύτερο όνειρο. Και τελικά κάποιοι από αυτούς ξαναγύρισαν πίσω. Μήπως το όνειρο δεν ήταν όνειρο? Ή μήπως δεν είχαν εκείνα τα προσόντα και τα εφόδια για να παραμείνουν έξω? Αντίστοιχα, υπάρχουν και πάρα πολλές περιπτώσεις που έχουν πάει έξω και τα έχουν καταφέρει. Ας μην το βάλουμε στο έξω ή στο μέσα, γιατί και εδώ βλέπουμε ανθρώπους που πηγαίνουν σε μια επιχείρηση και τελικά κάποια στιγμή είτε φεύγουν μόνοι τους, είτε απολύονται ή αντικαθιστώνται ή οτιδήποτε. Το μήνυμα που θέλεις να περάσει στη σημερινή εκπομπή? Το μήνυμα είναι ότι είναι το μότο της εταιρείας μας. Ποιο είναι? Να κάνουμε την κρίση ευκαιρία. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε, εμείς το λέμε λίγο στα αγγλικά, term crisis into opportunity. Το λέω γιατί είμαστε μια εταιρεία που έχει ξεκινήσει λίγο πριν την κρίση, το 2007. Σε μια αγορά που υπήρχαν μεγάλες και υπάρχουν μεγάλες και καταξιωμένες ευκαιρίες, έχουμε αναπτυχθεί μέσα στην κρίση. Το 2012 πήραμε το βραβείο του Best Young Entrepreneur για την χώρα από τον Στέλιο Χατζιωάννου. Το 2014 εγώ είχα την τιμή να με επιλέξει στο State Department να συμμετέχω σε ένα leadership πρόγραμμα. Σημασία έχει ότι μέσα στην κρίση μεγάλωσαμε. Σαν γυναίκα μας έκανες περήφανος. Και αυτό είναι σημαντικό. Ναι, σαν άνθρωπος. Όχι, όχι, και σαν γυναίκα και είναι ωραίο να τολμάμε. Έλενα, ποιο είναι το μήνυμα που θέλεις να δώσουμε στις γυναίκες και στους άντρες που μας παρακολουθούν σε αυτή τη χώρα που διανύει μια μεγάλη κρίση? Εμένα θα μου άρεσε στην ελληνική οικογένεια, στα παιδιά τους, να τους δίνουν πλέον την κατεύθυνση του επιχειρήν. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί
Νομίζω ότι η επιχείρηση στην Ελλάδα θεωρείται πλέον κακοδαιμονία. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά τις καλεσμένες σας... Κάτι τελευταίο, γιατί πρέπει να ολοκληρώσω. Ναι, τις καλεσμένες σας εδώ, την εργασία. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Και πρέπει να την ξανακάνουμε, αυτό είπα. Πώς γίνεται μια επένδυση στην Ελλάδα, γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, υπάρχει ένα σαθρό τραπεζικό σύστημα. Δεν μπορείς δηλαδή από τη μια στιγμή στην άλλη, χωρίς να έχεις τα δικά σου χρήματα. Το περιβάλλον είναι εντελώς, θα έλεγα, επικίνδυνο για να κάνεις αυτή τη στιγμή μια δική σου επιχειρηματική δραστηριότητα, αν δεν έχεις τα δικά σου χρήματα. Ραχίλ μου, ήσουν το φωτεινό πρόσωπο της ημέρας. Ήσουν η γυναίκα που απέδειξες ότι δεν υπάρχουν δυσκολίες. Τα εμπόδια τα πηδάμε. Δυσκολίες υπάρχουν πάντα στη ζωή. Υπάρχουν, δεν τις βλέπουμε. Κι όμως πολλοί άνθρωποι τις βλέπουν και υποφέρουν, ξέρεις. Αυτός ο λαός μέσα σε αυτή την κρίση υποφέρει. Αλλά αυτό το οποίο θέλω εγώ ως μήνυμα να δώσω, γι' αυτό ήρθα και στην εκπομπή, είναι ότι ποτέ δεν πρέπει να το βάζεις κάτω. Πάντα πρέπει να πολεμάς. Είναι αυτό που έλεγε ο Καζαντζάκης. Δεν ζυγιάζω, δεν μετρώ. Ακολουθώ το βαθύ μου καρδιοχτύπη. Να μην απελπίζονται οι Έλληνες με όλα αυτά που συμβαίνουν. Θα νικήσουμε στο τέλος. Εμείς θα είμαστε οι μεγάλοι νικητές. Υπάρχει ελπίδα. Η ελπίδα δεν πέθανε. Είναι το τελευταίο κομμάτι που έμεινε πίσω στο κουτί της Πανδώρας. Σε ευχαριστώ για αυτή τη συνέντευξη και την ευκαιρία που μου έδωσε. Εγώ σας ευχαριστώ όλους και όλες πάρα πολύ. Μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της και σήμερα και χαίρομαι που κάθε μέρα μέσα από αυτή την εκπομπή συναντώ ανθρώπους, αγωνιστές της ζωής, που δεν λένε μόνο ναι στη ζωή, αλλά εκφράζονται, επικοινωνούν, δείχνουν δημόσια την αγάπη τους, λένε τα ευχαριστώ τους και χαίρομαι γιατί είμαστε εδώ να ανατρέπουμε εικόνες που εμείς οι ίδιοι έχουμε φροντίσει να δείξουμε στον κόσμο. Η Ραχίλ το απέδειξε. Ανέτρεψε μια εικόνα που ήδη είχαμε για εκείνη. Δεν είναι τόσο, μα τόσο σκληρή. Είναι έντονα συναισθηματική. Έχει διανύσει το δικό της Γολγοθά. Και τα λάθη της, ακόμα και αν τώρα δεν τα βλέπει, ίσως σε λίγο καιρό, μας τα πει μέσα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Τα λάθη μας βοηθούν να γινόμαστε πιο δυνατοί και να αποκτούμε εμπειρία. Και όπως σου είπα στην αρχή, από την εμπειρία κατακτάς την επιτυχία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Άρα όλοι πρέπει να κάνουμε λάθη. Σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.